Φίλες και φίλοι, και σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε εν συντομία, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, να πούμε τα πιο σημαντικά. Στη φυλακή πριν από λίγο ο 22χρονος σατανιστής που σκότωσε την άστεγη για θυσία στον Σατανά. Τι είπε στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, και τι λένε οι συγγενείς του. Σε λίγο, ποια είναι η απόφαση για το ερωτικό τρίγωνο της Νέας Μάκρης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Καταπέλτης εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων χωρίς ελαφρυντικά. Σκυθροπός ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε κλάματα η αδελφή της Φέης. Ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης έρχεται στο στούντιο και μιλά ανοιχτά για όλα. Πώς ζούσε με 400 ευρώ το μήνα, η απόφαση για το χωρισμό μετά από 3 χρόνια γάμου και η τρυφερή σχέση με την κόρη του. Θα ξεκινήσουμε όμως από το σημερινό μας δώρο. Έχουμε 30.000 ευρώ μετρητά και θα δείτε τώρα ότι όσο καλοκαιριάζει, τα δώρα μας γίνονται όλο και πιο καλοκαιρινά. Ένα δώρο για την παραλία. Ένα δώρο για το καλοκαίρι ξεχωριστό για 3 τηλεθεάτριες. 3 από εσάς που θα είναι οι πιο γρήγορες. Έχουμε και λέμε. Έχουμε λοιπόν να σας δώσουμε 6 ζευγάρια γυαλιά. Γιατί κάθε τηλεθεάτρια θα πάρει από 2. Και επίσης από 2 πετσέτες για τη θάλασσα, αλλά όχι τυχαίες πετσέτες, θα σας τις δείξω σε λίγο, είναι συγκλονιστικές. Τα γυαλιά λοιπόν είναι αυτά τα γυαλιά, οι καθρέφτες, 2 στην κάθε μια. Θέλω λίγο να σας δείξω γιατί είναι καταπληκτικά γυαλιά, είναι από τα οπτικά ζήσει. Ορίστε. Αυτά. Κοιτάω, εδώ. Επίσης αυτά εδώ. Αυτά. Επίσης, είναι εδώ. Αυτά εδώ. Είναι 6 ζευγάρια. Α, πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Είτε και δεν τη φαινότανε, αλλά διάλεξα πρώτα και τελικά όταν... συγκλονιστικά αυτά τα γυαλιά, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, κορίτσια. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ αυτό θα περνά. Να το. Το τέλειο γυαλί. Το τέλειο. Η κάθε νικήτρια θα πάρει από 2 ζευγάρια γυαλιά. Και έχουμε αυτές τις συγκλόπετσέτες. Τις πετσέτες της Sun of the Beach, κοιτάξτε τες. Έχουμε στη μία, στη μία νικήτρια, την έχουμε συνδυάσει τη μαύρη με τα μαύρα αστεράκια και τα κίτρινα. Η άλλη θα πάρει αυτή τη ριγέ με τα, και την άλλη με τα λουλούδια και η άλλη θα πάρει τις λουλουδάτες. Θέλω όμως να σας ανοίξω μία πετσέτα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Οι πετσέτες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι η πετσέτα. Βλέπετε. Θα σας δείχνω για να καταλάβετε σύμφωνα με το ύψος μου. Εγώ είμαι 1,71. Κοιτάξτε περίπου πώς είναι η πετσέτα. Λοιπόν, από τη μια μεριά έχει ύφασμα, αυτό εδώ το βαμβακερό, και από την άλλη είναι η πετσέτα. Αυτό είναι τώρα η τελευταία λέξη της μόδας και αυτό πρέπει να έχετε στην παραλία. Γιατί οι δικές μου τηλεθεάτριες δεν μπορούν να πάνε έχοντας ό,τι και ό,τι. Πρέπει να είναι σικάτες. Να είναι όλα έτσι, σεταρισμένα στην παραλία που θα πάτε για μπάνιο. 90-11-51-51-51, λατρεμένοι και λατρεμένες και 30.000 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα όμως να δούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Ο αυτοαποκαλούμενος, γιατί καθομολογία του είναι, σατανιστής της Γλυφάδας που σκότωσε την άστεγη, την 40χρονη αυτή γυναίκα, η οποία κακομοίρα ήταν πάντα περιστοιχισμένη από σκυλιά, ήταν ένα κορίτσι, αυτό
που βλέπετε ή δεν βλέπετε τέλος πάντων. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν ταλαιπωρημένο, είχε μια ερωτική απογοήτευση, είχε βρεθεί εκεί στο δρόμο γιατί το σκάγε συνέχεια, είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και είχε βρει ένα καταφύγιο να έχει πολλά σκυλάκια και ζωάκια δίπλα της. Εκείνο το βράδυ η 40χρονη ήταν μόνη. Πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες, πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και σε λίγο η απόφαση, γιατί προφυλακίστηκε στα ψυχιατρία του Κορυδαλλού ο 22χρονος. Ήταν ένα από τα δεκάδες μουσικά βίντεο που ο 22χρονος είχε παρακολουθήσει στο διαδίκτυο. Έψαχνε με αγωνία να βρει άτομα να τον φέρουν πιο κοντά στον σατανά. Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο μήνυμα που είχε γράψει, δεν το έκρυβε καθόλου, δίνοντας μέχρι και το κινητό του τηλέφωνο. «Θέλω να γίνω σατανιστής. Μένω Αθήνα. Όποιος το δει, ας απαντήσει εδώ. Αν μπορεί, να με βοηθήσει να γνωρίσω τα κατάλληλα άτομα». Αυτά είναι απαράδεκτα. Το 2014, σατανιστές και αιρέσεις και τέτοια, απαράδεκτα. Είμαστε συγκλονισμένοι. Τα βαθιά μας λυπητήρια. Η οδύνη μας είναι μεγάλη. Πονάμε πρώτα για αυτή. Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα, όλοι γνώριζαν και το θύμα και το δράστη για διαφορετικούς λόγους. Όλοι τα χάσανε, τρελαθήκανε. Τι, πού βρισκόμαστε? Κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του Θεού θα γινόταν μια ανθρωποθυσία στο Σατανά. Και μάλιστα ανήμερα του Πάσχα. Το μόνο που έχω να πω είναι η βαθιά μου λύπη. Η βαθιά μου λύπη για τον Άδη που είχα μάθει τη γυναίκα. Και δεύτερον, ο γιος μου είναι βαριά άρρωστος ψυχικά. Και χρήσης ουσίων. Εδώ έχουμε έναν δράστη 21 ετών, πολύ μικρής ηλικίας, που είναι κάτι που δίνει πολλά σημεία προβληματισμού, αλλά και στο οργανωμένο έγκλημα, στη βάση του ότι θα δεχθούμε ή θα ψάξουμε, εάν υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα το οποίο ψαρεύει, κατά το κοινό λεγόμενο, νέους ανθρώπους και τους μαθαίνει εγκληματικές συμπεριφορές. Μετά την ηλεκτρονική του σύλληψη με τα ψεύτικα προφίλ που είχαν δημιουργήσει οι αστυνομικοί στο Facebook, ώστε να τους αποκαλύψει με περηφάνεια τη θυσία του στο Σατανά, ο 22χρονος περιέγραψε με ψυχραιμία την πράξη του, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε αντιγράψει από εγχειρίδιο με σατανιστικό περιεχόμενο και είχε κάνει αρκετές πρόβες στο μυαλό του. Εγώ νομίζω κινείται στον χώρο το ακαταλόγιστο, αλλά δεν είναι δικιά μου υπόθεση να το αξιολογήσω και ότι ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι είναι, δεν καταλαβαίνει ποιος είναι και να το βάλει στη φυλακή, τι ακριβώς κάνεις. Η πέτρα με την οποία χτύπησε την άστεγη γυναίκα ήταν για εκείνον το ιερό όπλο, που όπως πίστευε δεν έπρεπε ποτέ να βρεθεί. Δεν είχε υπολογίσει όμως τις έρευνες των αστυνομικών. Λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί, οι αστυνομικοί έρχονται εδώ, ύστερα από καταγγελίες περαστικών που έχουν εντοπίσει την γυναίκα σε αυτή την κατάσταση και ξεκινούν τις έρευνες. Λίγα μέτρα παραπάνω, στον δρόμο αυτό εδώ, μέσα σε έναν κάδο σκουπιδιών, εντοπίζεται μία μαύρη νάιλον σακούλα. Εκεί βρίσκεται μία πέτρα με ίχνη αίματος επάνω και οι αστυνομικοί καταφέρνουν και βρίσκουν και ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Οι αστυνομικοί στη δικογραφία έχουν συμπεριλάβει και έναν 32χρονο φίλο του, στον οποίο φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί την αποτρόπαια πράξη του. Θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος μαζί με τον δικηγόρο του κατηγορημένου, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Καλησπέρα και στους δύο. Γιώργο. Καλησπέρα. Ακριβώς από τα δικαστήρια. Προφυλακίστηκε έπειτα από σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 22χρονος. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού στην ψυχιατρική μονάδα και εκεί θα πραγματοποιηθούν δύο πραγματογνωμοσύνες. Καταρχήν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα ναρκωτικά, αλλά και με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο ίδιος ο συνήγορος του 22χρονου, ο κ. Κρανιδιώτης. Τι είπε ο πελάτης σας στον εισαγγελέα? Καταρχήν, κύριε Σόμπολε, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να υπερασπίζομαι τον γιο ενός φίλου, προσωπικού φίλου, επί 22 χρόνια. Ένας πολύ καλό άνθρωπο, μια καλή οικογένεια. Αυτό για να το πούμε, που ζει ένα δραματική οικογένεια αυτή, έτσι, όπως και η οικογένεια φυσικά του αθώου θύματος. Όπως είπατε κι εσείς, διατάχθηκε η προφυλάκησή του, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού και θα γίνουν δύο πραγματογνωμοσύνες. Μία που θα εξετάσει την ψυχική του υγεία, όπου εκεί σύμφωνα με τους χειρισμούς μας αλλά και με την κοινή λογική και από διάφορα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την όλη προσωπικότητά του και συμπεριφορά του από τα 14 του χρόνια έχει αυτό το σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Και βεβαίως να διαπιστωθεί ο άλλος ισχυρισμός, για τον οποίο υπάρχουν ήδη και κάποια άλλα έγγραφα, όπως η απαλλαγή από το στρατό ή η τοξικομανία του, η οποία ήρθε να επιτείνει τα προβλήματα της ψυχικής του υγείας. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν, καταλαβαίνω
ότι για την μηντιακή, για την αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι πουλάει πιο πολύ ο υποτίθεται σατανιστής δολοφόνος. Στην προκειμένη περίπτωση όμως αυτό το οποίο έχουμε είναι έναν ψυχικά άρρωστο και τοξικομανή άνθρωπο, ο οποίος μέσα από το πρόβλημα της ψυχικής του υγείας και τις παρεστήσεις οπτικές και ακουστικές και άλλες οποίες είχε, νόμιζε, είχε μια αναζήτηση τέλος πάντων παράλογη σε αυτούς τους χώρους και θεωρούσε ότι επικοινωνεί με πνεύματα, δαίμονες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά αυτό ήταν πάντα μέσα στο υπόβαθρο της ψυχικής νόσου την οποία είχε. Ναι. Σύμφωνα και με τη δική μας έρευνα, την οποία παρουσιάσαμε τις πρώτες μέρες και μιλώντας και με τον πατέρα, πράγματι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι εξαρτημένο, ένα παιδί με βαριά ψυχολογικά προβλήματα, το οποίο ωστόσο είχε κάτσει και είχε μελετήσει, μπαινόβγαινε στα μοναστήρια, είχε κάτσει και είχε μελετήσει σατανιστικά βιβλία και ακολούθησε σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και την ομολογία του ιδίου στην αστυνομία. Ακολούθησε κάποιο τελετουργικό, δηλαδή επέλεξε συγκεκριμένες ημερομηνίες να κάνει το φόνο. Δεν υπήρξε κανένα. Έκανε το φόνο Πάσχα. Δεν υπήρξε κανένα πολύπλοκο τελετουργικό. Πολύπλοκο, όχι. Ναι, αυτό σύμφωνα όπως λέει ο ίδιος. Σύμφωνα όπως λέει ο ίδιος με την καθοδήγηση την οποία είχε από τους δαίμονες αυτούς, τα πνεύματα τα οποία τον κατέχουν, εν πάση περιπτώσει. Από την εξήγηση και μόνο. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξεταστεί από ψυχιατρό. Είναι σαφές. Αλλά την πρώτη μέρα που πήγε στην αστυνομία, είπε ότι εγώ επέλεξα το Πάσχα γιατί είχε στεναχωρηθεί ο Κύριος από την Ανάσταση. Είχε στεναχωρηθεί ο Σατανάς από την Ανάσταση του Κυρίου και επέλεξα να κάνω αυτή τη θυσία, την ανθρωποθυσία για να τον ευχαριστήσω. Μα όλα αυτά, σας λέω, όλα αυτά έχουν αυτό το υπόβαθρο. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος υγιής δεν θα έμπαινε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πίστευε αυτά τα πράγματα, ούτε φωνές θα άκουγε, ούτε οπτασίες θα έβλεπε. Λέει, ας πούμε, ότι έβλεπε, λέει, έναν δαίμονα με τη μορφή ενός μαύρου, μιας μαύρης μορφής τέλος πάντων, που θεωρούσε ότι είναι ο Σατανάς και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία δείχνουν ακριβώς και αυτά το ψυχικό του πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Πέρα από τους δικούς μας ισχυρισμούς και σαν λέει ο ίδιος, θα τα διαπιστώσει η πρωτογνωμοσύνη η οποία θα διεξαχθεί. Βεβαίως. Και θα μας πει για το αν έχει πλήρη καταλογισμό ή αν έχει μειωμένο καταλογισμό και θα έχει και την ανάλογη μεταχείριση. Αλλά να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο έχει σοβαρότατα προβλήματα, γι' αυτό έφτασε αυτή την πράξη. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με άλλη μια υπόθεση σατανισμού όπως κάποτε με έναν άνθρωπο ο οποίος. Έχει την πλήρη συνείδηση του λογικού, έχει την πλήρη συνείδηση του λογικού και κάνει κάτι απλά γιατί έχει μια ιδεολογική προσέγγιση σε κάτι, σε μια παραθρησκεία και το κάνει ψυχρά και με πλήρη καταλογισμό. Ναι. Είναι από την όλη προσωπικότητά του και διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Το καταλαβαίνετε, ούτε θα κάνουμε τηλεοπτική δίκη, ούτε στοιχεία της δικογραφίας θα σας πω. Μπορώ να σας πω όμως ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο σε όλη του τη ζωή, από τα 14 και μετά, έχει εμφανίσει διάφορα πράγματα, τα οποία σύμφωνα τουλάχιστον με τη γνώμη των ειδικών που μίλησα και εγώ και τους είπα τα στοιχεία αυτά, μου λένε ότι συγκροτούν κάποιο είδος σχιζοφρένειας, μια ψυχοτική συνδρομή βαρέως τύπου, η οποία τον οδήγησε και σε αυτές τις αναζητήσεις. Είναι αλήθεια ότι η οικογένεια όπου προσθέστε, τον... σε όλο αυτό το... προσθέστε σε όλη αυτή τη βάση και τα ναρκωτικά, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η μητέρα τον πήγαινε σε μοναστήρια. Είναι αλήθεια ότι είχε πάει στο Άγιον Όρος. Είναι αλήθεια ότι είχε πάει σε μοναστήρι στη Φλόρινα. Οι Έλληνες, κυρία Στεφανίδου, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, πολλές φορές στρέφονται και προς την Εκκλησία, όπου μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Και ο ίδιος και από μόνος του το είχε κάνει και αυτό, αλλά το πρόβλημα ήταν άλλο. Το πρόβλημα είναι προφανώς πρόβλημα ψυχικής υγείας. Είχε προσπαθήσει η οικογένεια να τον. Της ψυχικής υγείας, προσθέστε και την εξάρτηση. Είχε προσπαθήσει η οικογένεια. Η οικογένεια είχε κάνει, να σας λέω, τον βάλει πολύ μέσα σε αγώνα, ψυχιατρίο. Να του κάνουν. Είχαν προσπαθήσει να του κάνουν και αναγκαστικό εγκλεισμό πριν από 3-4 χρόνια. Δεν τον δέχτηκε το δρομοκαίτιο γιατί ήταν ανήλικος. Τον πήγανε στον Ταού Πεντέλης. Δεν ήθελε με τίποτα να μείνει. Είχε μια πολύ βίαιη αντίδραση. Επίσης, του είχαν πάντοτε η οικογένεια να υπογραμμίσω απευθυνόταν στο δημόσιο σύστημα υγείας, διότι δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα για κάτι άλλο. Του είχαν κλείσει 4 ραντεβού με ψυχίατρο στο ΙΚΑ, αρνήθηκε να πάει. Του φέρανε ψυχίατρο από το Υπουργείο Υγείας στο σπίτι, αρνήθηκε να συνεργαστεί. Στο σχολείο, όταν ήταν, το οποίο δεν κατάφερε να τελειώσει το Λύκειο λόγω των προβλημάτων όλων αυτών και των ψυχικών και της τοξικομανίας, του έφεραν ψυχολόγο σύμβουλο ειδικό από το Υπουργείο Παιδείας, αρνήθηκε πάλι να συνεργαστεί. Σε όποια προσπάθεια γινόταν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ψυχικής του υγείας, αρνιόταν να συνεργαστεί και αρνιόταν να πάρει οποιαδήποτε αγωγή. Μετά τα 18 όμως, όταν. Την σταδιακή χειροτέρευση. Μετά τα 18, όταν ενηλικιώθηκε, καταλαβαίνω ότι η οικογένεια για να έχει κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες με το δημόσιο, με ψυχιάτρους διαρκώς, η οικογένεια ήξερε ότι είχε βαρύ πρόβλημα. Μετά τα 18.
Ήξερε, γιατί η οικογένεια δεν τον ζήτησε να κλειστεί το παιδί σε ένα ψυχιατρίο? Γιατί έτσι θα έχει σωθεί και η κοπέλα. Ακούστε, κυρία Στεφανίδου, οι χιλιάδες οικογένειες που μπορεί να μας ακούνε κιόλας τώρα, που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, καμία οικογένεια δεν φαντάζεται ότι μπορεί να φτάσει το παιδί της σε αυτό το σημείο. Είναι ένας γολγοθάς που περνάνε αυτές οι οικογένειες, όπως και οι οικογένειες των τοξικομανών. Εδώ είχαμε και τα δύο, και ψυχική ασθένεια και τοξικομανία. Λοιπόν, προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Και δεν είναι εύκολη απόφαση για έναν γονιό. Σας είπα, προσπάθησαν να το κάνουν και τότε, θα μπορούσαν να επιμείνουν. Τότε στον Ταού Πεντέλης αρνήθηκε ο ίδιος να συνεργαστεί, απειλούσε τον πατέρα του. Και ξέρετε, είναι δύσκολο για τον γονιό να πάει το παιδί του δια της βίας και να το αφήσει εκεί και να σηκώθει να φύγει. Παρόλο ότι αυτό θα ήταν το σωστό. Αλλά ας μην γινόμαστε εύκολα δικαστές σε εισαγωγικά. Το αντίθετο. Ας γίνει αυτό παράδειγμα για άλλες οικογένειες που προφέρουν. Εδώ το είπα για σας, λέω. Όχι, γενικά. Όχι, γενικά. Όχι, το λέω θετικά. Δηλαδή η προβολή αυτής της υπόθεσης ας λειτουργήσει προτρεπτικά, αν θέλετε, για οικογένειες που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Γιατί μια οικογένεια. Και αυτό το ρόλο συχνά παίζει και η δημοσιότητα. Μια οικογένεια λοιπόν που αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο με βαριά ψυχική ασθένεια και τον έχει στο σπίτι, θα πρέπει και μετά από αυτή την υπόθεση να το σκεφτεί δύο φορές. Γιατί σίγουρα δεν είναι το παιδί σου, και εγώ το λέω πολύ εύκολα, γιατί δεν έρχομαι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με μια τέτοια υπόθεση. Αλλά αν το παιδί σου δεν μπορείς να το κλείσεις στο ψυχιατρίο, θες να το έχεις κοντά σου να το φροντίζεις. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να γίνει παράδειγμα αυτή η υπόθεση, γιατί βλέπετε ότι. Ήταν η κοπέλα η άστεγη που της έλαχε ο κλήρος. Οποιουσδήποτε. Θα μπορούσε να είναι μια μάνα δύο παιδιών, θα μπορούσε να είναι ένα κοριτσάκι. Το ποιος θα ήταν το θύμα στο σατανά, σε ένα σαλεμένο μυαλό, δεν το ξέρουμε. Θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι στην Γλυφάδα. Δεν ξέρουμε, και δεν ξέρουμε αν είχε και σκοπό να κάνει και άλλη δολοφονία, όπως έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, αποτελούσε ένα κίνδυνο αυτό το παιδί. Ναι, ακούστε. Θα μπορούσε να είναι η ίδια του οικογένεια ή και ο εαυτός του. Η οικογένεια έχει εκφράσει τη βαθιά της λύπη και έχω την εντολή να σας το πω, γι' αυτό και σας μιλάω κιόλας. Πέρα από το να αποκαταστήσω κάποια πράγματα για την αλήθεια, έχει εκφράσει τη βαθιά της λύπη για αυτό το οποίο συνέβη. Και επίσης έχω και το ηθικό καθήκον να σας πω ότι και προκύπτει αυτό από τη δικογραφία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να το πούμε για να μην υπάρχουν ασφαλμένες εντυπώσεις. Και οι δύο οικογένειες, και η οικογένεια του θύματος και η οικογένεια του δράστη, είχαν κάνει στο μέτρο των δυνατοτήτων τους μεγάλες προσπάθειες με πολύ αγάπη για να βοηθήσουν ο καθένας τον άνθρωπό του. Ούτε ο ένας ήταν εγκατελειμμένος από την οικογένειά του με αδιαφορία, ούτε η κοπέλα. Και η οικογένεια είχε και σπίτι, υπήρχε, έκαναν και εκεί μεγάλες προσπάθειες. Για διάφορους λόγους ήταν εκεί που ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε τώρα. Πάντως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει το πρόβλημα και του παιδιού. Για να υπάρξει και πραγματική δικαιοσύνη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κρανιδιώτη. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πρέπει να πω το διαγωνισμό μας πριν τις διαφημίσεις. Έχουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, 30.000 ευρώ μετρητά, τα οποία, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής για το καλοκαίρι, έρχεται η ώρα που εσείς όλοι που έχετε δηλώσει συμμετοχή θα τα διεκδικήσετε. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό δώρο. Έχουμε 6 ζευγάρια γυαλιά από 2 στον κάθε νικητή, στην κάθε νικήτρια, γιατί είναι 3 οι νικητές σήμερα. 6 ζευγάρια γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά δεν τα βλέπετε καλά εκεί, αν δεν τα φορέσω. Είναι τα γυαλιά καθρέφτες. Αυτά εδώ τα γυαλιά, τα οποία είναι πάρα πολύ μόδα και πάρα πολύ τάση, μαζί με 2 πετσέτες στην κάθε μια, συγκλονιστικές πετσέτες, αυτές τις πολύ χοντρές, τις πολύ ωραίες πετσέτες, την καλή ποιότητα από τη μια ύφασμα και από την άλλη πετσέτα. Τα γυαλιά είναι από το κατάστημα οπτικών Ζήση, θεϊκά. Τελικά δεν έχω λόγια, άλλο. Ας βάλω και αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γυαλιά. Ορίστε. Και από 2 πετσέτες στην κάθε νικήτρια. 90-11-51-51-51 και καλή επιτυχία. Βγήκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η απόφαση για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 23χρονης Φέης από τη Νέα Μάκρη. Θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Γιώτα Εκυπουρού. Κοντά της έχει τον κύριο Θάνο Πλεύρη, το δικηγόρο της αδελφής της Φέης. Ας ακούσουμε όμως πρώτα απ' όλα την απόφαση, Γιώτα. Καλησπέρα σας. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να καλωδιωθεί και ο κύριος Πλεύρης. Μόλις λοιπόν πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση στον πρώτο κατηγορούμενο, στον σύντροφο της Φέης,
στο δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη χωρίς να το αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Ούτε του πρώτερου έντιμου βίου, αλλά ούτε και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αδελφή της Φέης, το δικαστήριο επέβαλε φυλάκιση 5 ετών, χωρίς επίσης να της αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ στον τρίτο εκ των κατηγορουμένων επέβαλε φυλάκιση 12 μηνών, καθώς του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Να μείνουμε λίγο, Γιώτα, στην αδελφή της Φέης. Είπαμε ότι ο βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφος, ισόβια χωρίς ελαφρυντικό. Πάμε να δούμε αυτά τα 5 χρόνια που μας είπες. Τι είναι αυτά τα 5 χρόνια, γιατί δεν είναι... είναι 5 χρόνια στο σύνολό τους. Είναι για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία. Είναι στο σύνολο και για τα 2 αδικήματα. Η ποινή βεβαίως, να πούμε ότι είναι ανασταλτική, έχει αναστέλουσα δύναμη και η έφεση η οποία ασκήθηκε. Είναι ελεύθερη, παραμένει ελεύθερη η αδελφή της Φέης, όπως επίσης και ο τρίτος εκ των κατηγορουμένων. Τώρα να πούμε, Τατιάνα, ότι νωρίτερα καταπέλτης για τον σύντροφο της Φέης ήταν η εισαγγελέα της έδρας, η οποία είπε χαρακτηριστικά πως ο κατηγορούμενος δεν αισθάνθηκε κανένα συναισθηματικό έρωτα για την Φέη, και πως το μόνο που τον ενδιέφερε είναι να είναι το μήλον της Έριδος ανάμεσα στις 2 αδερφές. Τώρα, όσον αφορά στα χτυπήματα που δέχτηκε εκείνο το βράδυ η Φέη, η εισαγγελέας είπε πως ήταν πολλά και σε όλο της το σώμα και το κεφάλι, χτυπήματα τα οποία οδήγησαν στον εγκεφαλικό της θάνατο. Για πάμε στον κύριο Πλεύρη, Γιώτα μου. Βεβαίως. Καλησπέρα. 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 Δύο λόγια για αυτή την απόφαση. Θέλουμε καταρχήν να μας την εξηγήσετε. Ναι, ακούστε τι έγινε. Κρίθηκε ότι η εντολέας μου, η Μαριαλένα, είναι ένοχη για την ψευδορκία που είχε ομολογήσει ούτως ή άλλως και για την υπόθαλψη εγκληματία και έχει μια συνολική ποινή 5 ετών, 4 για την ψευδορκία, 2 για την υπόθαλψη, γίνεται συνολική ποινή 5 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα και η έφεση να έχει ένα ανασταλτική δύναμη. Να εξηγήσουμε στον κόσμο λίγο, γιατί ο κόσμος ακούει 5 χρόνια φυλακή. Ο κόσμος, να το καταλάβει απλά, δεν μπαίνει φυλακή. Δεν θα μπει στη φυλακή η αδελφή της Φέης. Δεν θα μπει στη φυλακή, έτσι. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι για να μπει φυλακή και ότι μπορεί να δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δεν μπαίνει φυλακή. Η ποινή είναι 5 χρόνια. Η εισαγγελέας είχε προτείνει ποινή 3 και 1 έτη. Θεωρούμε κατά την άποψή μας ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν σταθμισμένη δεδομένου αυτών που είχαμε ομολογήσει. Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάει κάπως βαρύτερα, δίνοντας όμως ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ποιοι το έκριναν, αυτό θα το μάθουμε στη συνέχεια. Το έκριναν οι τακτικοί δικαστές, κρίθηκε από τους ενόρκους. Και ένορκοι όλοι, ομόφωνα. Ομόφωνα οι ένορκοι, ομόφωνα. Όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και για τον πρώτο κατηγορούμενο και για τους άλλους δύο. Η Μαριαλένα εκφράζει από τη μία την ικανοποίησή της ότι υπήρξε η καταδίκη για τον άνθρωπο που σκότωσε την αδελφή της. Από την άλλη πλευρά, η δική της τιμωρία, η οποία έχει βιώσει όλο αυτό το διάστημα, είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμωρία στα ποινικά δικαστήρια. Είναι σημαντικό ότι είναι ελεύθερη, ότι έχει ανασταλτική δύναμη. Θεωρούμε εμείς όμως ως συνήγοροι ότι έφτασε στα όρια της αυστηρότητας στο δικαστήριο. Δηλαδή το επόμενο στάδιο ήταν να μην έδινε και ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κατά την άποψή μας υπήρξε ένας επηρεασμός, ναι, από το ότι η υπόθεση είχε πάρει έντονη διάσταση στην κοινή γνώμη. Θεωρούμε ότι ξέφυγε από τα λογικά πλαίσια, παρέμεινε όμως ανασταλτικά, ήταν κάπως σταθμισμένη. Να ρωτήσω, οι τακτικοί δικαστές ήταν άντρες ή γυναίκες? 3 γυναίκες ήταν οι τακτικοί δικαστές και οι 4 ένορκοι ήταν άντρες. Μάλιστα. Και η εισαγγελέας γυναίκα. Υπήρχε μια ισορροπία ως προς το φύλο. Μάλιστα. Σημαντική η απόφαση, σημαντικό το γεγονός ότι η πελάτησά σας έχει αφαιθεί ελεύθερη. Φαντάζομαι όμως ότι το κομμάτι της καταδίκης για την υπόθαλψη εγκληματίας, αυτό το κομμάτι, γιατί η ψευδορκία υπήρξε και το έχει ομολογήσει και η ίδια. Ναι. Το άλλο το κομμάτι πρέπει να την έχει πονέσει συναισθηματικά. Η αλήθεια ότι υπέθαλψε δηλαδή τον άνθρωπο που σκότωσε την αδελφή της. Ακούστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη τιμωρία για τη Μαριαλένα.
Δηλαδή η ποινή ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας ολόκληρης διαδικασίας που έχει σημαδέψει τη ζωή της και σίγουρα δεν πρόκειται να το ξεπεράσει ούτε σήμερα ούτε αύριο. Εμείς ως νομικοί αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε και ο κίνδυνος να κριθεί ότι έπρεπε να πάει στη φυλακή. Αυτό για εμάς ήταν μια προβληματική κατάσταση που μας φόβιζε. Θεωρούμε ότι το δικαστήριο δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Οπωσδήποτε το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτή η εισαγγελική πρόταση, που ήταν μια ποινή σταθμισμένη, τολμώ να πω μια ποινή που αποδεχόμασταν κι εμείς ως συνήγοροι, μια ποινή γύρω στα 3 χρόνια να. Με αναστολή, έκρινε το δικαστήριο ότι είναι πιο αυστηρό. Σίγουρα αυτό έχει επηρεάσει και ψυχολογικά τη Μαριαλένα, αλλά περισσότερο την έχει επηρεάσει το γεγονός ότι έχει πεθάνει η αδελφή της και το γεγονός ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ο πατέρας της ζητούσε την τιμωρία της και να μπει φυλακή η Μαριαλένα. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα της έχει στοιχήσει παραπάνω. Πράγματι ήταν μια σταθμισμένη πρόταση, η πρόταση της εισαγγελίας και πιο σπάνια βλέπουμε οι ποινές να είναι αυστηρότερες της εισαγγελικής πρότασης. Συνέβη και αυτό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πλεύρινη. Να ευχαριστήσω και τη Γιώτα την Κυπουρού και να δούμε τη δήλωση δικηγόρος της οικογένειας της ΦΕΙΣ, του πατέρα της ΦΕΙΣ και της οικογένειας, η κυρία Σπρίδου, μετά την απόφαση. Νιώσαμε απόλυτα δικαιωμένοι. Ήταν αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Αυτό από την πρώτη στιγμή που υπερασπιζόμαστε. Ο κατηγορούμενος έχει ισόβια ποινή. Ισόβια κάθειρξη. Η δεύτερη των κατηγορουμένων, η Μαριαλένα Μπλάχα, έχει στο σύνολο 5 έτη. Αναστέλει βέβαια, αλλά με τον όρο της εμφάνισής της. Νομίζω ότι αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι και ήταν αυτό που περιμέναμε και ούτως ή άλλως εμπιστευόμασταν την κρίση του δικαστηρίου. Θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα της συνέντευξης της Μαριαλένας στην εκπομπή μας. Ήταν μια κατάθεση ψυχής. Μια εκβαθέων εξομολόγηση. Η Μαριαλένα, αδερφή της αδικοχαμένης ΦΕΙΣ, μίλησε στην Τατιάνα Στεφανίδου για όλους και για όλα. Η μοιραία ημέρα του θανάτου της ΦΕΙΣ, η σχέση της με τον κατηγορούμενο, η οικογένειά της, αλλά και το πραγματικό δέσιμο που είχε με την αδερφή της. Δεν είχαμε να χωρίσουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα. Ήταν καταρχήν τόσα χρόνια διαφορά μας, που κάποια στιγμή, εφόσον και εγώ τελείωσα το σχολείο και άρχισα μετά να εργάζομαι, δεν εργαζόμουν στη Νέα Μάκρη, έφυγα στην Αθήνα, δεν μπορούσα να έχω στενή επαφή μαζί της. Δεν είχαμε τις ίδιες παρέες. Όλες αυτές οι φίλες την ξέρουν μόνο 2 χρόνια. Τι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε για τη δική μου σχέση μαζί της? Τα πόσα χρόνια την είχα, ήταν η αδερφή μου, είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα και πώς τα στοιχειοθετούν, από ποια πράγματα? Από πράγματα επειδή φαντάστηκαν? Πού ξέρουν οι ΦΕΙ πότε έπιε το γάλα της, πότε έφαγε, πότε μου ζητάει να της βάψω τα μαλλιά ή να της βγάλω τα φρύδια πρόσφατα ή να την πάω κάπου? Πού τα ξέρουν όλα αυτά? Η Μαριαλένα μίλησε και για τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, την οποία χαρακτήρισε ως ένα μεγάλο λάθος. Ένιωσα ηλίθια που είχα κάνει αυτή τη σχέση έστω και της μιας εβδομάδας. Ένιωσα τελείως ηλίθια. Λέω, είμαι χαζή, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έκανα αυτό το πράγμα? Θεώρησα ότι θα έπρεπε να είχα σκεφτεί πιο σοβαρά, πιο όρημα και να μπορούσα να καταλάβω ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος θέλει να παίξει. Δηλαδή, δεν ήταν συνέστημα αυτό. Ναι. Ήταν παιχνίδι. Ναι. Άρα κάνει σχέσεις μόνο με συναίσθημα. Εγώ προσωπικά... Εντάξει, γενικά είμαι πολύ συναισθηματική. Η Μαριαλένα προσπάθησε, όπως υποστηρίζει, να πείσει την αδερφή της να ξεκόψει από τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, θεωρώντας ότι της κάνει κακό. Υπάρχει περίπτωση, ΦΕΙ, να αισθανόταν ότι... ή να σκεφτόταν ότι εσύ της τα έλεγες αυτά γιατί τον διεκδικούσε και εσύ αυτόν τον άντρα. Αυτό νόμιζε. Ίσως και γι' αυτό ότι μαζευότανε. Ότι τον ήθελες και ότι δεν ήθελες να είναι αυτή, ναι, μαζί του. Ναι, ναι, και αυτό προσπαθούσα να της εξοχήσω. Και όσο και εγώ προσπαθούσα να της το εξηγήσω, δεν ξέρω και αυτός τι της έλεγε. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εκ των έσω. Λοιπόν, εκείνη τόσο πιο πολύ είχε αμυντική, τόσο πιο πολύ κλειδωνόταν απέναντί μου, τόσο πιο πολύ αμυντική στάση. Μέχρι που άρχισε να μου λέει ότι ανακατεύομαι στη ζωή της. Και ανακατεύεσαι στη ζωή μου, και γιατί το ένα. Περκαλία μου, δεν κάνω τίποτα.
Και της το έλεγα, τι, γιατί με κατηγορείς. Δεν είχα επαφή ερωτική. Ερωτική. Υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα, υπήρχε κάποια επαφή τυπική, έτσι. Η οποία μου έλεγε ότι, ξέρεις, εγώ ακούω από τον περίγυρο ότι η αδερφή σου στο παρελθόν έκανε τον ένα, έκανε το άλλο, έπινε καφέ ή έβγαινε, έκανε, και ήμουν πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Του λέω, να δεις, δεν ξέρω το τι ακούς, εγώ ξέρω λίγα πράγματα από κάποια από αυτά που μου λες. Αυτό αφορά το παρελθόν της Φέης. Η Μαριαλένα μίλησε και για το μοιραίο βράδυ του θανάσιμου τραυματισμού της Φέης και τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Ήταν με ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά, μπήκε στο δικό μου και εκείνη την ώρα μου είπε ότι μπήκε μέσα. Λέω, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Μου λέει, έχω κάνει, μίλησε, είπε μια βρισιά, ναι. Έχω κάνει μεγάλη βλακία, θα το πω εγώ έτσι. Με τη Φέη τσακωθήκαμε πάρα πολύ και την έχω και τη χτύπησα. Λέω, εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σας περιγράψω ακριβώς το τι ένιωσα. Ένιωσα σαν κάποιος να με πνίγει από το λαιμό. Του λέω, τι έκανες, τι εννοείς τη χτύπησες. Μου λέει, πάμε, μου λέει, στο νοσοκομείο θα σου πει η ίδια. Πας στο νοσοκομείο και βλέπεις ένα... Πήγα στο νοσοκομείο, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή, ανέβηκε σε λίγο, φόρεσε κολάρο. Ήταν χτυπημένη αρκετά στο πρόσωπο. Μου είπαν οι γιατροί ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Απλά από εκεί θόλωσαν τα πάντα γύρω μου. Δεν καταλάβαινα τι μου γινότανε. Άρχισα να πνίγομαι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Εκεί στο πρόσωπό του αντίκρισα έναν άνθρωπο που μόνο κακό μπορεί να κάνει. Με πήρε παράμερα και μου είπε, τι θα κάνεις τώρα, θα το πεις στους γονείς σου. Του είπα, ναι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν γίνεται να... Τι να πω από τους γονείς, λέει, να τους πεις, λέει, ότι την πήρα και πήγαμε, λέει, στην Κρήτη. Λέω, είναι δυνατόν η Φέη να είναι σε αυτή τη θέση και εγώ να λέω ψέματα. Δεν μπορώ να τους πω ψέματα, πρέπει να ξέρουν ότι η Φέη δεν είναι καλά. Και τι θα κάνει, μου λέει ο πατέρας, θα πάει στην αστυνομία. Λέω, θα πάει. Και θα πρέπει να πάω κι εγώ. Λέω, και τι θα με δώσεις. Λέω, μην τολμήσεις να με δώσεις. Πρόσεξε, μου λέει. Εγώ θα μάθω τι είπες στους μπάτσους, μου λέει. Ξέρω πολύ καλά και που μένεις, ξέρω και που μένουν οι γονείς σου, ξέρω τα πάντα. Μην τολμήσεις και με δώσεις. Μεγαλύτερο λάθος της, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν άλλο από το γεγονός πως δεν είπε εξ αρχής την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν, τόσο στον πατέρα της, όσο και στις αρχές. Στον μπαμπά σου είχες πει την αλήθεια? Όχι. Τι του είπες? Του είπα αυτό που ουσιαστικά είπε να πούμε. Ένα ψεύτικο σενάριο, το οποίο βεβαίως να τον αφήνει εντελώς έξω από αυτό το πράγμα. Τι του είπα? Ότι βρέθηκε η Φέη από κάποιο παιδί, ότι είχε χτυπήσει και ότι την πήγαν στο νοσοκομείο. Αυτό. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος, πιστεύεις? Κοιτάξτε, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, σίγουρα θα έλεγα την αλήθεια στην αστυνομία. Απλά ο πατέρας μου γνώριζε και το κατέθεσε και στο αστυνομικό τμήμα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε σηκώσει το χέρι του πάνω στην αδερφή μου. Και το γνώριζε. Ήταν κάτι που δεν το ήξερα εγώ όμως. Η Μαριαλένα έκανε λόγο και για τις απειλές που δεχόταν από τον κατηγορούμενο. Έχουν νιώσει ποτέ τι σημαίνει φόβος? Ξέρει κανένας τι σημαίνει να απειλεί τη ζωή του ή η ζωή της οικογένειάς του? Όλες οι κινήσεις μεταδείχνουν αυτό το φόβο μου. Η αστυνομική παρουσία στο σπίτι μου. Το γεγονός ότι δεν πήγαινα πουθενά ασυνόδευτη. Το γεγονός ότι ποτέ ξανά, ότι έπαθα αγοραφοβία, δεν μπορούσα να μπω, όχι σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πουθενά, δεν πήγαινα πουθενά μόνη μου. Τρελάθηκα. Δεν μπορούσα να μείνω στο τύπο το σπίτι. Τουλάχιστον τη μία εκ των δύο-τριών απειλών που εξαπέλυσε την έκανε πραγματικότητα. Μου είπε ότι θα με διασύρει. Το έκανα. Το έκανα. Με διασύρε. Υπάρχει εδώ βίντεο? Όχι.
Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Σε απείλησε με ροβίντεο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το φοβήθηκες, έπιασε πανικό να βγει στη δημοσιότητα. Κάθε άνθρωπο δεν τον έπιανε πανικό. Μέχρι τότε ήμουν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ήπιος, πάρα πολύ χαμηλών. Τον είχα τη δουλειά μου, κάποιες παρέες. Ήμουν ένας ήρεμος άνθρωπος, τίποτα το ιδιαίτερο. Όσο για τη σχέση της με τον πατέρα της, η Μαριά Λένα ακόμα δεν μπορεί να του συγχωρέσει το ότι ήξερε πως οι ΦΕΗ κακοποιούνταν από τον κατηγορούμενο και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Ούτε κι εγώ του συγχωρώ ότι το ήξερε και δεν έκανα τίποτα. Όμως, κι εγώ δεν του το συγχωρώ. Και στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις πάντα εγώ έβγαινα μπροστά για να μαζέψω τη ΦΕΗ από άλλες σχέσεις. Απλώς θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά για να καταλάβει και ο κόσμος ποια θα είναι στη συνέχεια η τύχη της Μαριαλένας. Μαριαλένα δεν θα μπει στη φυλακή. Είναι 3-2, 2 για την υπόθαλψη και 3 για την ψευδορκία. Δηλαδή 3 γιατί πήγε στην αστυνομία και είπε ψέματα στην αρχή και μία μέρα μετά είπε την αλήθεια, 3 χρόνια γι' αυτό. Και 2 χρόνια για την υπόθαλψη, δηλαδή ότι βοήθησε τον δολοφόνο. Δεν θα μπει όμως στη φυλακή, δεν θα εκτίσει αυτή την ποινή. Έχει αφαιθεί ελεύθερη. Αυτό για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση και κάποιοι θεωρήσουν ότι θα πάει και θα μπει μέσα στη φυλακή για 5 χρόνια η Μαριαλένα. Αυτά. Θα αλλάξουμε θέμα και πριν αλλάξουμε θέμα, αγαπητοί φίλοι, θα σας πω για το σημερινό δώρο. Ποια γυαλιά να δοκιμάσω. Έχουμε 6 ζευγάρια γυαλιά που θα τα πάρουν 3 τηλεθεάτριες. Είναι αυτά εδώ, τα γυαλιά, τα πολύς. Είναι η τελευταία λέξη της μόδας, η απόλυτη τάση για το φετινό καλοκαίρι. Πάρα πολύ εντυπωσιακά γυαλιά, τα οποία έχουν καθρέφτη, ταιριάζουν σε όλα τα πρόσωπα. Αυτό εδώ είναι σε διάφορα χρώματα, είναι αυτά, αυτά εδώ πέρα. Μου αρέσουν πάρα πολύ, λίγο πιο κλασικούλια, πάρα πολύ ωραία. Πω, συγκλονιστικά. Πω, τρελαίνομαι. Αυτά τα γυαλιά τα πολύς. Έχουμε σε πολλά χρώματα, θα βάλω και ένα τελευταίο ζευγάρι και έχουμε και κάτι πετσέτα να σας δώσουμε. Δεν υπάρχουν. Ορίστε. Να τα. Θεϊκά. Θα πάρετε κάθε μια λατρεμένες νικήτριες από 2 ζευγάρια πολλής από το κατάστημα οπτικών Ζήση. Και εκτός από τα γυαλιά, κοιτάξτε τώρα πετσέτα. Κοιτάξτε τώρα πετσετούλα. Είναι αυτές εδώ οι πετσέτες, οι Sun of a Beach, οι οποίες είναι πάρα πολύ της μόδας και τις έχουν αντιγράψει όλοι. Οι οποίες είναι τεράστιες πετσέτες. Ξαπλώνεις στην παραλία και το χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Κοίτα, εδώ πετσέτα τώρα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Εγώ είμαι 1,71 και η πετσέτα με καλύπτει, αγαπητές μου φίλες, στο 1,71. Έτσι, βλέπετε, μπροστά είναι η πετσέτα και γύρω-γύρω έχει αυτό εδώ πέρα το τελείωμα με τα μαύρα αστεράκια από 2 πετσέτες την καθεμιά, έτσι, 90-11, 51-51-51 για να πάνε στην παραλία και να σκίζουν οι τηλεθεάτριές μου. Και να ξέρετε ότι θα σας έρθει η πετσετούλα σε αυτή την πολύ ωραία καλό πιτσαντούλα μέσα. Θα είναι μέσα η πετσετούλα και τα γυαλιά σας σε ένα πολύ ωραίο μεγάλο κουτί. Αυτό είναι δώρο. 90-11-51-51-51. Άντε τυχερούλες μου, ποιες θα είστε εσείς, πιο γρήγορες. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης τώρα που είναι ο Ζήσης ο Μούσιος. Διότι Ζήση μου βρέθηκε ένα μωράκι σε μια ταράτσα κατελελειμμένο. Μωρό. Πόσο ήταν αυτό το μωράκι, βρε Ζήση? 3 ημερών. Oh, η νύχτα χθες, πάνω τα ξημερώματα, σήμερα 1 η ώρα τα ξημερώματα, ησυχία στη γειτονιά στα Πατήσια έσπασε από το γοερό κλάμα ενός μωρού. Ανησύχησαν οι γείτονες, βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει. Ξάφνου ένας νεαρός βλέπει στο περβάζι αυτού του κατελημένου σπιτιού που βλέπετε να υπάρχει ένα μωράκι. Πάνω σε ακριβώς αυτό εδώ το περβάζι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν και επικίνδυνο το σημείο το οποίο αφέθηκε το μωρό αυτό, διότι θα μπορούσε να είχε πέσει από εκεί πέρα που είχε αφαιθεί. Το πήρε από το περβάζι, ειδοποίησαν την αστυνομία, ήρθε το ΕΚΑΒ, το παρέλαβε. Ο ΔΕ πήγε στο παίδον, εξετάστηκε, είναι μια χαρά το κοριτσάκι στην υγεία του και τώρα η αστυνομία ερευνά για να εντοπίσει, αν μπορεί να εντοπίσει από κάποια στοιχεία ή κάποιες μαρτυρίες και ζητά και τη βοήθεια των κατοίκων εκεί, μήπως ήταν ποιος άφησε το μωρό εκεί, να εντοπίσει τους ανθρώπους που το αφήσανε. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε ο νεαρός που βρήκε το μωράκι. Άκουγα διάφορα κλάματα. Και δεν έδωνα σημασία στην αρχή, γιατί νόμιζα ήταν γάτα
γιατί... Και δεν έδινα σημασία, το ξανάγω μέχρι που βγαίνω έξω να δω τι γίνεται. Βγαίνω στο μπαλκόνι εδώ, κοιτάω αριστερά-δεξιά, δεν βλέπω τίποτα. Και μόλις γυρνάω για να μπω μέσα στο σπίτι, κοιτάω στο περβάζι εδώ πέρα, έτσι όπως γύρισα. Στο περβάζι εδώ. Και ήταν πάνω ένα μωρό. Και έτσι όπως γυρνάω, το βλέπω, τεντώνομαι από εδώ πέρα, το φτάνω, το παίρνω και μπαίνω μέσα. Και μετά φωνάζω στους γονείς μου, το είδαν και αυτοί, σοκαρίστηκαν και καλέσαμε το 100 μετά. Πήραν το μωρό, το βάλαν στο ασθενοφόρο και τα περιπολικά είδα από κάτω. Και ό,τι μου είπε η γειτόνισσα από κάτω, ότι είδα το μωρό, άκουσα ένα κλάμα σαν γατί και ανησύχησε η κοπέλα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης έρχεται στο στούντιο και μιλά ανοιχτά για όλα. Πώς ζούσε με 400 ευρώ το μήνα, η απόφαση για το χωρισμό μετά από 3 χρόνια γάμου και η τρυφερή σχέση με την κόρη του. Ο Κώστας Αποστολάκης θα έρθει σε λίγο κοντά μας, θα μας μιλήσει για όλα. Για τη ζωή του, για τον μπαμπά και τη μαμά, βιοπαλαιστές, για εκείνον και πόσο πολύ προσπάθησε μέχρι να τα καταφέρει. Νομίζω ότι γύρω στα 7 χρόνια έψαχνε δουλειά. Έψαχνε να βρει δουλειά μέχρι να καταφέρει να ξεχωρίσει και να γίνει γνωστός ως ηθοποιός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την ζωή στα εύκολα και στα δύσκολα. Υπήρχαν περίοδοι που όπως ο ίδιος έχει πει ζούσε με χίλιες δραχμές, 100 ευρώ σημερινά, να πούμε, περίπου. Αλλά ας μην τα λέω εγώ. Ας υποδεχθούμε τον ίδιο. Κώστας Αποστολάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Κάτσε. Πού φλακάνιασα. Μεγάλο το Star, ε. Μεγάλο, ναι. Πόσο φαίνεται το κανάλι μας. Έχω να έρθει χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έκανα μεγάλη διαδρομή μέχρι να μπω εδώ μέσα. Και είναι και οι καταστάσεις μας έτσι. Ναι, ναι. Είναι όμορφες το κανάλι. Δροσερό. Αλλά θέλεις ταξί για να έρθει στο στούντιο εδώ, στο πλατό. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για σένα, για τη ζωή σου. Πάμε να το δούμε και σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Ρε Μανούσο, άκουσα καλά, μωρέ. Παντρεύεσαι του Ασημάτη στην πατέρα. Κουζουλάθηκες, μωρέ. Εξάνιξες και είναι καλά. Ό,τι μπαντέρνει. Όλο τρώει και τρώει και τρώει και φαρδένει. Κατήγησε ως άντων υποπόταμο. Κάπως έτσι, μέσα από μια τηλεοπτική διαφήμιση, ο Κώστας Αποστολάκης συστήνεται στο ευρύτερο κοινό. Είναι ο ρόλος του κριτικού που του δίνει μια μεγάλη επαγγελματική ανάσα, αφού μέχρι τότε και για 7 χρόνια ξόδεψε 1 εκατομμύριο δραχμές για να μοιράζει βιογραφικά, ενώ ζούσε με 1.000 δραχμές την εβδομάδα. Ο Κώστας Αποστολάκης με την υποκριτική έχει καρμική σχέση. Η πρώτη παράσταση για τον ηθοποιό ήρθε σε ηλικία 14 ετών και μάλιστα στο Εθνικό Θέατρο Παρακαλώ, όταν ακόμα ήταν μαθητής γυμνασίου στο ψυχικό. Το πρώτο κουδούνι, το άνοιγμα της αυλαίας, ο κόσμος τον μαγεύουν. Και πλέον η υποκριτική για τον Κώστα Αποστολάκη ήταν μονόδρομος. Η οικογένειά του δεν είχε κάποια σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο πατέρας του με μια τρίκυκλη μηχανή κάνει μεταφορές, ενώ η μητέρα του αρχικά εργάζεται σε πολύ μεγάλο καφεκοπτίο και μετέπειτα ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική. Όμως το πείσμα του για να πετύχει το όνειρό του είναι μεγάλο. Τώρα θα σου μάθω εγώ πώς κάνουνε τη βίδα. Αντζελίνα μου τζουλί. Μέχρι να τα καταφέρει, εργάστηκε ως οδηγός ταξί, έβαζε πλακάκια σε οικοδομές, σε φανοπή αυτοκινήτων και έχει κάνει όλα τα επαγγέλματα της νύχτας. Όμως η τύχη άρχισε να του χαμογελά. Οι συνεργασίες του με την Ελένη Ράντου αλλά και τη Δημήτρα Παπαδοπούλου άλλαξαν τη ζωή του. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη. Το ραβδί της καλής νεράιδας επηρέασε και την προσωπική του ζωή. Μέσω πολύ καλού του φίλου γνωρίζει τη μητέρα του παιδιού του, την Αμέλεια Αναστασάκη. Όπως έχει πει σε συνέντευξή του, ο ερωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, αν και η γνωριμία τους προήλθε από προξενιό.
Μέσα σε 6 μήνες η πρόταση γάμου έγινε δεκτή και σε ένα χρόνο ο αμετανόητος Εργένης βρέθηκε παντρεμένος και πατέρας μιας υπέροχης κόρης. Ένας άνθρωπος που ακόμα και σήμερα δηλώνει ανοιχτά πως είναι κατά του γάμου. Ο γάμος τους διαλύθηκε μετά από 3 χρόνια και το διαζύγιό τους βγήκε πριν λίγους μήνες. Σαν πατέρας φροντίζει να βλέπει σε καθημερινή βάση το παιδί του και όπως δηλώνει είναι το ωραιότερο δώρο της ζωής του. Οι δύο γονείς κάνουν κοινά σχέδια για τη βάφτιση της μονάκριβης κόρης τους που θα γίνει το Σεπτέμβριο και θα της δώσουν τα ονόματα Αγάπη Ιουλία. Θεατρικά, από τις 26 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Αθηνά με την παράσταση «Δεν πετάω, δεν πετάω», μια σπαρταριστή κωμωδία που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Βασίλη Θωμόπουλου. Μαζί του είναι ο Κώστας Πούλης, ο Σπύρος Παντίδας, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Πινελόπη Πλάκα και η Νίκη Λάμη. Αυτή είναι σαν τη διαφήμιση του Τζόνι Γουόκερ, όλη η ζωή μέσα σε ένα όνειρο, ξέρεις. Έτσι. Σε 10 δεύτερα. Όταν ήσουν ένα παιδί, εσύ ποια περιοχή μεγάλωσες? Πήγαινα άξιο... Κρήτη-Αθήνα, ναι. Αλλά ήμασταν στο νέο ψυχικό. Αλλά μην φαντάζεσαι ότι το νέο ψυχικό ήταν όπως είναι τώρα. Ναι. Εγώ το πρόλαβα όλο χωματόδρομος, εκτός από την Κατεχάκη. Όλο ήταν χωματόδρομο. Δεν έλαβε χωματόδρομο. Μα δεν μπορεί, αφού είμαστε κοντά ηλικιακά. Στην εποχή μα δεν ήταν. Ήταν χωματόδρομοι. Όταν δηλαδή στο 76, 77, 78 ήταν χωματόδρομοι εκεί πέρα. Ναι. Ναι, ναι. Ως παιδί, είσαι από μια οικογένεια βιοπαλαιστών. Ναι. Ο μπαμπάς με τη μηχανή. Ο μπαμπάς με τη μηχανή, αυτή που δεν την ήξερε, τη Ειρήνη, την τρίκυκλη, ναι. Αυτό το πράσινο, το παλιό. Έκανε μεταφορές. Έκανε μεταφορές, Αθήνα, Κρήτη και τέτοια. Η μανούλα ήταν σε ζαχαροπλαστία, η μαμά, εντάξει, σε καφεκοπτία. Ναι, δούλεψε, δούλεψε καλά και ήταν και στο Λουμίδι πολλά χρόνια. Τι παιδί ήσουνε? Κουμπί. Κουμπί. Ως δηλαδή, παιδί, τι ονειρευόσουνα, τι... Ως παιδί ονειρευόμουν να φύγω από αυτό που φαινομενικά μου είχε δοθεί. Mm. Δηλαδή, ήθελα να αλλάξω παραστάσεις από και, ακόμα και το χωριό μου, όχι ανθρώπους, γιατί τους κράτησα ακόμα και σήμερα. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ξεχνάει την καταγωγή του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εκτιμήσει, ούτε να αγαπήσει, ούτε να εκτιμήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να δώσει ψυχή, δεν έχει τίποτα να δώσει. Γιατί πρέπει, εγώ ας πούμε, ασχολήθηκα με το θέατρο και γνώρισα πράγματα τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που έκανα εγώ ο ίδιος μέχρι τώρα. Και πήγαινα στο χωριό και στράβωνα τη βέργα ανάποδα και θυμόμουν ότι υπάρχει ακόμα και ντομπροσύνη, υπάρχει και ειλικρίνεια, υπάρχει και το χτύπημα στην πλάτη, υπάρχει και κουβέντα να μην λέμε τίποτα, απλά να περνάει η ώρα. Ναι. Κατάλαβες? Από ποιο χωριό της Αγία Κρήτης? Βαρβάρα. Και χαιρετώ όλη την Αγία Βαρβάρα και το φίλο μου τον Μπελεκανάκη θα μας δει τώρα. Άρα. Και ξέρεις, χάρηκα και πάρα πολύ που βγήκε ο Αρναουτάκης κάτω. Τα μάθατε αυτά. Μίλησε μου λίγο για το χωριό αυτό, για να καταλάβω. Είναι, το χωριό αυτό είναι ορεινό. Έχουμε ορεινό χωριό. Έχουμε μια ματινάδα για το χωριό μας που λέει στην Αγία Βαρβάρα βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει. Άρα, προσπαθώντας έτσι να σε καταλάβω, κρατούσες το λίγο ορεσίβιο της Κρήτης. Ναι, που έχει ντομπροσύνη, έχει μια λεβεντιά. Ναι, είναι γονιδιακό. Ναι, έχει. Είναι γονιδιακό, το έχει, ναι, ναι, ναι. Έχει ένα τριλίκι αυτό το ρεσίβιο της Κρήτης, αυτό, με το άλλο της πόλης και τα συνδύαζες πάντα. Τα συνδύαζα πάντα και ξέρεις πόσα εγώ έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά εγώ. Εγώ λοιπόν συνδύασα το ρεσίβιο που λες της Κρήτης, ας πούμε το, έτσι λίγο το βουνίσιο. Ναι. Το μπρουτάλ, ναι, το ναι, ναι. Στάβλος, όλα αυτά που λέμε, η Κοπριά, ναι, ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά, με την ευαισθησία της καλλιτεχνικής μου φύσης που μου έλεγε να πάω στο θέατρο, γιατί σκέφτηκα ότι σαν Κώστας, έτσι όπως είμαι, θα ζήσω μία ζωή, ενώ μέσα από τους ρόλους μου μπορώ να ζήσω πολλές μικρές ζωές και έτσι δεν θα βαριέμαι ποτέ, γιατί το κυρίαρχο συναίσθημά μου είναι η πλήξη. Βαριέσαι εύκολα. Ναι, ναι, η πλήξη. Έχεις άγχος, μη βαρεθείς γενικότερα στη ζωή σου? Όχι. Δηλαδή, δεν μπορείς τη ρουτίνα, θες να αλλάζεις πράγματα, θες να κάνεις συνέχεια άλλα πράγματα. Δεν έχω άγχος μη βαρεθώ. Το άγχος μου είναι πώς θα ξεβαρεθώ. Πώς θα ξεβαρεθείς. Ναι, γιατί βαριέμαι τα πάντα. Εκτός από τους ρόλους που κάνω. Φαντάζομαι ότι κάνω ένα ρόλο και ένα χρόνο στο θέατρο και μετά δεν μπορώ να πάω δεύτερη χρονιά, ενώ έχει επιτυχία αυτός ο ρόλος. Ναι. Γιατί βαριέμαι. Λέω, το έκανα αυτό το πράγμα. Αυτό το έχεις λίγο τον αναλύσει, έζησα. Το έχεις λίγο σκεφτεί. Γιατί βαριέσαι? Το έχω αναλύσει, έχω μιλήσει και με ψυχολόγο.
Μην ξεχνάς ότι η αρρώστια της εποχής μας δεν είναι ο καρκίνος, είναι η κατάθλιψη. Πώς το ξεκλείδωσες αυτό, γιατί βαριέσαι έτσι? Γιατί, θα σου πω κάτι που λέει ο Στρίνμπεργκ, στο ονειρόδραμα, λέει ότι η κόρη του Θεού, ας πούμε, που κατεβαίνει στη γη και την κατεβάζει να δει πως είναι τα πράγματα, του λέει πάρε με γρήγορα πατέρα Θεέ, γιατί δεν μπορώ την επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Αυτό δεν μπορώ. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνονται πράγματα που έχουν συμβεί. Εν τω μεταξύ όλοι είμαστε, πώς το λένε, δυστυχισμένοι. Γιατί δεν εννοούμε, αυτό το λέει Βαμβουνάκη, δεν εννοούμε να καταλάβουμε, μας επαναλαμβάνονται τα πράγματα που δεν εννοούμε να καταλάβουμε. Αν καταλάβουμε κάτι, δεν μας επαναλαμβάνεται. Εσύ γι' αυτό έγινες λοιπόν ηθοποιός στην ουσία. Αυτή τη μαγεία του ζω πολλές ζωές και μαθαίνω πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Ναι, και μαθαίνω πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό είσαι και ήσουν κατά του γάμου, μέχρι να παντρευτείς, επειδή δεν μπορείς αυτή τη δέσμευση και το να είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο. Κοίταξε. Δηλαδή είσαι στην ουσία μέσα σου ο τύπος του άντρα που κατά βάθος είσαι φανατικός εργένης. Είμαι φανατικός εργένης μέσα μου, ναι. Τελικά αυτό είναι στον άνθρωπο, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι για να είναι, να κάνουν τη ζωή του εργένη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλημένοι εκεί στο να είναι με τον ίδιο σύντροφο για χρόνια. Αυτό είναι μέσα μας. Ακριβώς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι σπουδάζεται αυτό. Δεν σπουδάζεται, όχι. Όχι. Το έχουμε. Ναι, και γίνεται και τρόπο ζωής. Και στη συνέχεια, ξέρεις τι κάνουμε. Το χειρότερο πράγμα είναι να εθελοτυφλούμε. Έτσι γίνονται δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ναι. Αυτοί που δεν είναι για να παντρευτούν, παντρεύονται. Και αυτοί που είναι για να παντρευτούν, συνήθως δεν παντρεύονται γιατί ψάχνουν, βάζουν τόσο ψηλά τον πύχη που δεν φτάνει ούτε με σινούκ. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο φαινομενικά να τους αξίζει. Ναι. Και όταν έχουν παιδί δύο άνθρωποι και εθελοτυφλούν και κάνουν και το παιδί τους να εθελοτυφλεί, ζουν στο βρόντο. Χειρότερο. Και είναι καλύτερα να ζουν δεχόμενοι ότι αυτό το παιδί θα έχει δύο γονείς, αλλά δύο γονείς χωρίς να μαλώνουν, χωρίς γαμοσταυρίδια στο σπίτι και χωρίς βρισχές και χωρίς τέτοια, και θα ζει ξέροντας ότι οι δύο γονείς του είναι καλά και θα του λένε ωραία πράγματα και οι δύο, παρά να ζουν με φασαρίες μέσα στο σπίτι και να τσακούει και το παιδί. Είναι πολύ σωστό αυτό και η ιστορία είναι, το λένε όλοι οι ψυχολόγοι, λένε ότι όταν το ζευγάρι δεν είναι καλά, δεν πρέπει να μένει μαζί. Γιατί τα βιώματα που έχει μετά το παιδί είναι χειρότερα. Φυσικά. Δηλαδή ζει σε ένα κλίμα το οποίο δεν έχει ευτυχία. Και τα παιδιά αισθάνονται την ευτυχία γύρω τους, την αντιλαμβάνονται. Φυσικά. Όταν λοιπόν και δεν και υπάρχει τη και τη δυστυχία. Αυτή πρώτη, έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να την αισθανθούν από την ευτυχία. Γιατί η ευτυχία θέλει λίγο να την τραβήξει. Τι είναι αυτό το. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι ναι. στο πάνω στο εθελοτυφλό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά φαίνονται από πολύ νωρίς. Και μπορεί να εθελοτυφλήσει 20 χρόνια και να χωρίσει μετά από 20 χρόνια και λες, ρε εσύ, γιατί χώρισαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν 20 χρόνια μαζί, σωστό. 25. Και μετά κατευθείαν μόλις χωρίζουν πάει ο ένας στο νοσοκομείο. Και δεν πάει στο νοσοκομείο επειδή χωρίσανε, επειδή έχει μαζέψει από όλα αυτά τα 20 χρόνια. Σωστό. Καταλαβες. Και για να δεις δηλαδή τη γεύση της θάλασσας, αρκεί μια γουλιά, δεν χρειάζεται να την πιεις όλη. Δεν μου λες, εσύ. Θέλω να ξεκλειδώσω λίγο τον άντρα, γενικώς, ο οποίος είναι ο φανατικός εργένης άντρας. Τι είναι αυτό το οποίο σε εξητάρει? Είναι ο άντρας κυνηγός αυτός? Είναι ο άντρας ο οποίος ζει την ένταση, αν θέλεις, ενός μεγάλου έρωτα κάθε φορά? Τι είναι αυτό που εξητάρει έναν εργένη, ένα φανατικό εργένη? Ένα φανατικό εργένη τον εξητάρει καταρχήν να κρατάει ο καθένας το ρόλο του. Έχουμε χάσει τους ρόλους μας. Πιστεύω ότι οι γυναίκες φέρονται αντρικά και οι άντρες γυναικεία. Για πες το με αυτό. Γι' αυτό έχουν ξενερώσει και οι δύο στα φύλλα. Για εξήγησε. Κοίταξε. Μια γυναίκα θέλει πάρα πολύ έναν άντρα όταν τον γνωρίσει καλά. Ένας άντρας θέλει πάρα πολύ μια γυναίκα πριν τη γνωρίσει καλά. Σωστό. Έτσι. Συνήθως. Αυτό. Λειτουργούμε αυτό λίγο αντίστροφα. Αυτό που σου είπα τώρα είναι γαλαξία. Απόσταση. Γαλαξίες. Γιατί ο άντρας πιάνεται από το μάτι. Ναι. Η γυναίκα από το αυτή. Άρα η γυναίκα λοιπόν ψήνεται πιο εύκολα με αυτόν που της τα λέει καλύτερα. Και πάει και λέει μετά πάλι σε τέτοιο έπεσα. Και μετά στον τύπο του άντρα σαν και σένα, τι είναι αυτό που σημαίνει? Ύστερα από λίγο, αφού πιαστείς από το μάτι, αφού αρχίζει μετά και χάνεις τη μαγεία, χάνεις... Τι είναι αυτό? Όχι, θέλω η γυναίκα να κρατάει τη φύση της, να κρατάει το χαρακτήρα της και να κρατάει το γυναικείο της ρόλο.
Συνήθως η γυναικεία φύση, θα μιλήσω και για την αντρική, μην με πεις μισογύνη, έτσι. Η γυναικεία φύση συνήθως, επειδή τα έχει όλα από τον μπαμπά της, από τη μαμά της, από τους... Δηλαδή, της αγοράζει ένα μάξιο μπαμπάς. Της βάζει καταθέσει η τράπεζα μαμά, το φαΐ ζεστό, τα ρούχα πλημένα κτλ. Και μετά θέλει να μου πει, τι, ότι συνέβη τι. Ενώ εσύ θες γυναίκα, μήπως θες γυναίκα πιο παραδοσιακή που δεν βρίσκεις. Όχι, όχι, δεν το πάω στο παραδοσιακό. Γυναίκα η οποία θα κάτσει και θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, να σε κοιτάει στα μάτια. Όχι, δεν το πάω στο παραδοσιακό. Για όλοι οι άντρες το θέλετε. Δεν θα με μπερδέψεις. Οι άντρες το θέλετε. Πες μου έναν άντρα που δεν θέλει να έχει τη γυναίκα η οποία να είναι και λίγο σαν τη μάνα. Δηλαδή να έλα αγόρι μου, έλα αγάπη μου, τι θέλεις, έλα μωρό μου, τι φαγητό να σου φτιάξω, να σε φροντίσω. Να ζω λίγο για σένα. Άκουσε να δεις, οι άντρες που θέλουν τέτοιες γυναίκες, το ζητάνε πάρα πολύ για να έχουν την ευκαιρία να απορρίψουν πρώτοι. Α, ναι. Βεβαίως. Γιατί μια τέτοια γυναίκα λένε όλοι θέλω παραδοσιακή και όταν τη βρούνε πάνε με άλλες που δεν είναι παραδοσιακές. Σωστό είναι και αυτό που λες. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν θέλω, δεν στο πάω στο παραδοσιακό, στο πάω στο η γυναίκα να είναι αυτεξούσια, αυτοδημιούργητη και να ξέρει πάρα πολύ καλά τι δεν θέλει, όχι τι θέλει. Γιατί αν ξέρει τι δεν θέλει, θα ξέρει πάρα πολύ καλά αν με θέλει, αν δεν με θέλει. Το τι δεν θέλεις είναι πολύ πιο σύντομος δρόμος από το τι θέλω. Γιατί το τι θέλω μπορεί να είναι χίλια πράγματα. Ενώ τι δεν θέλω είναι άμεσα εδώ τώρα πέντε. Σωστό. Τους άρεσε αυτό. Και εφόσον εσύ έχεις τόσο κατασταλαγμένες απόψεις, γιατί σε βλέπω ότι είσαι... το έχεις, δηλαδή ξέρεις και αυτό που θες, και αυτό που είσαι, αυτό που ζητάς από τη ζωή, αυτό που ζητάς από τη σχέση. Πώς την πάτησες και... παντρεύτηκες. Δεν την πάτησα. Θα σου πω κάτι. Η κινέζικη φιλοσοφία ξέρεις τι λέει. Τι. Ζωή είναι αυτό που σου συμβαίνει όταν εσύ έχεις προγραμματίσει κάτι άλλο. Ναι. Και πώς σου συνέβησε. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ έχω μια αποστολή σε αυτή τη γη. Πρέπει να συλλέξω συγκεκριμένες εμπειρίες. Και κάθε τούνελ που περνάς πρέπει να περάσει όχι από γύρω, πρέπει να περάσει μέσα από το τούνελ. Ναι. Αυτό λοιπόν συνέβη. Γιατί εγώ ήθελα να το ζήσω αυτό, ήμουνα, ξέρεις, είμαστε λίγο σαν μαριονέτες. Ναι. Μερικές φορές νομίζουμε ότι αποφασίζουμε πράγματα, ενώ τα πράγματα αποφασίζουν για μας. Είμαστε λίγο έτσι και κουνιόμαστε κτλ. Και εγώ αποφασίζω αν θα πάω να πάρω τσιγάρα σήμερα, αν θα πιω ένα ποτό, αν θα μιλήσω στην Τατιάνα, αν θα βγω στην εκπομπή. Αλλά η κεντρική γραμμή δράση, τα κυρίαρχα συναισθήματα στη ζωή μου θα μου ρυθμιστούν από κάπου αλλού, που δεν ξέρω να σου πω πώς. Μην πιάσουμε τους μύστες. Νομίζω ότι είναι μια ουράνια δύναμη, η θεία πρόνοια. Πες τη μεγάλο μηχανισμό, πες την όπως θες. Ήθελες να ζήσεις λοιπόν όλο αυτό, το έζησες και τώρα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αυτό που θες να ζήσεις. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Είσαι βέβαιος, γιατί λένε ποτέ, μη λες ποτέ. Εδώ θα είμαστε πάλι. Καταρχήν δεν μπορώ να τα λέω στον αέρα αυτά. Μάλιστα. Κλείν. Βέβαια, εντάξει, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία απέκτησες ό,τι πιο σημαντικό τρέχει στη ζωή σου όμως, έτσι. Ναι, και καλά που μου το λες αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωσή μου είναι τεράστια έχοντας αυτό το συγκεκριμένο παιδί που έχω αναπτύξει μια σχέση μαζί του που είναι ανυπέρβλητη, δηλαδή είναι σχέση όχι ερωτική απλώς, είναι σχέση καρμικής ζωής και αποστολής δικής μου όσον αφορά το συγκεκριμένο πλάσμα. Έχω πρόβλημα. Έχω τεράστιο πρόβλημα. Και έχω πρόβλημα από συνείδηση. Γιατί άλλοι κάνουν 7 παιδιά και είναι ασυνείδητοι. Εγώ έκανα ένα παιδί και από συνείδηση ξέρω ότι αυτό το παιδί θα είναι μαζί μου μέχρι να τελειώσει η ζωή μου. Αυτό το παιδί θα είναι ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο παιδί, εφόσον ο μπαμπάς το λατρεύει. Φυσικά. Και είναι κοντά του. Θα είναι ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο παιδί, εφόσον ο μπαμπάς με τη μαμά έχουν καλή σχέση και φυσικά σωστή σχέση. Πολύ καλή σχέση, ναι. Και επειδή πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν με τον ένα ή τον άλλο κονιό κυρίως, εγώ έχω δει τα παιδιά όταν υπάρχει αγάπη και όταν οι γονείς χωρίζουν όμορφα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν θα λείψει τίποτα μα τίποτα συναισθηματικά, γιατί δεν βάζω το υλικό κομμάτι, τίποτα από αυτό το παιδί. Θα είναι ένα πολύ ευτυχισμένο, σωστά, χαρούμενο πλάσμα, εφόσον θα έχει την πολύ μεγάλη αγάπη του μπαμπά και τη μεγάλη αγάπη της μαμάς. Αυτό το... Okay. Εγώ λοιπόν αυτό το παιδί έχω συνειδητοποιήσει γιατί ήρθε στη ζωή μου, γιατί υπήρχαν προϋποθέσεις που στον πατέρα μου και στη μάνα μου δεν δόθηκε, ούτε από μένα, ούτε από εκείνους η αγάπη που έπρεπε, που οφειλότανε, για X λόγους που δεν μπορώ να σου πω τώρα.
Και όλο αυτό το αδιοχέτευτο πράγμα έρχεται τώρα σε τόνους να διοχετευτεί σε ένα πλάσμα καινούριο. Λογικό. Πολύ ωραία είναι αυτά που λες και πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα... Όχι, πριν πάμε στο θέατρο, sorry, αλλά θέλω να μου σχολιάσεις κάτι. Θα πω το δώρο... Όχι, θέλω το σχόλιο. Τι πράγμα. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, η... Τι κάνει, τι είναι. Η πρώην σύζυγός σου, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ανέβαζε στο Facebook κάτι, το οποίο θέλω να σου το διαβάσω. Μπορώ. Μπορεί. Λες. Λέει, ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για τη διακριτικότητα που μου δείχνετε όλο αυτό το διάστημα. Κανείς σας δεν μου έκανε καμία ερώτηση για το οτιδήποτε. Νιώθω τελικά ότι με ξέρετε καλά. Είναι ανεκτίμητο να σε εκτιμούν και εσείς μου το δείχνετε με τον τρόπο σας. Τελικά με ξέρετε καλά. Κάποια πράγματα απλά φαίνονται. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αυτά. Αυτά είναι καλύτερα από όλα όσα είπαμε εμείς σήμερα. Η Αμέλεια είναι γνωστό ότι είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Είναι από καλή οικογένεια, έχει μεγαλώσει ωραία. Και αυτό το μήνυμα πιστεύω ότι την αντιπροσωπεύει πλήρως. Λοιπόν, θα σε πάω στο θέατρο. Αφού όμως πω μια φορά ενδιάμεσα το διαγωνισμό μας, διότι έχουμε 30.000 ευρώ μετρητά. 30.000 ευρώ μετρητά. Έχουμε 6 ζευγάρια γυαλιά, επώνυμα γυαλιά πωλής για 3 τηλεθεάτριες και από 2 πετσέτες συγκλονιστικές παραλίας για την κάθε μια. 90-11-51-51-51, εύχομαι καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Δεν πετάω. Δεν πετάω. Είναι μια σπαρταριστή κωμωδία που παίζουμε στο Θέατρο Αθηνά. Ναι. Το οποίο την καλοκαιρινή σεζόν είναι θέρινο, ανοίγει όλο από πάνω. Τι ωραίο. Γίνεται κάμπριο. Και έτσι όταν βρέξει ξανακλίνει με ένα κουμπάκι. Καταλαβαίνεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι παντός καιρού. Και είμαι ο Σπύρος Πούλης, όχι ο Κώστας Πούλης που είπε το βίντεο πριν. Ο Σπύρος Πούλης, ο Σπύρος Παντίδας, εγώ. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Πινελόπη Πλάκα και η Νίκη Λάμη. Μας σκηνοθετεί ο Βασίλης Οθωμόπουλος, ο οποίος πιστεύω ότι έχει δώσει τον εαυτό του σε αυτό το πράγμα για να κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα κουστούμια που είναι καταπληκτικά είναι της Αλεξάνδρας Κατσαΐτη. Έλα βρε εσύ. Ναι, σας είδα σε μια φωτογραφία αγκαλιά κάπου στο... Η Κατσαΐτη, ναι. Στο Facebook κάπου την είδα και λέω κάνει και θέατρο η Κατσαΐτη. Ναι. Με την Κατσαΐτη συνεργαζόμαστε. Είναι θεά. Και είναι καταπληκτική. Είναι θεά, δεν υπάρχει Κατσαΐτη. Και το σκηνικό, το πολύ ωραίο μας σκηνικό, το κάνει ο Ντίνος ο Πετράτος. Η παραγωγή είναι του Δημήτρη του Μαροσούλη. Και ευελπιστούμε, η ημερομηνία ήταν 26 του μήνα, 26 Ιουνίου. Ναι. Αλλά επειδή θέλουμε να το τελειοποιήσουμε λίγο ακόμα, να το κάνουμε λίγο πιο μερακλείδικο, που λέμε στην Κρήτη, θα το πάμε 1η Ιουλίου. Άρα... Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για θέατρο, βέβαια, μέσα στο κατά καλό καιρό, για όσους μένουν στην πόλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει, επειδή μου τα θέατρα εξαφανίζονται. Θα σου πω, στην Αθήνα τρία κλείνουν θέατρα όλα. Είναι. Είναι το Λαμπέτι αυτό, που θα παίζει, το Ελληνικός Κόσμος, εμείς, τρία θέατρα είναι. Και είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος μένει στην Αθήνα το καλοκαίρι πια. Φυσικά και θα φεύγει και τριήμερα, μην το ξεχνάς, γιατί λόγω οικονομικού. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να έχει κάπου, να δει μια καλή παράσταση, μια καλή φυσικά δουλειά. Πες μας λίγο για το έργο. Ξέρεις τι, μαρτυράμε μυστικά, αλλά θα στα πω λίγο εντάχει για να μην σου κλέψω εκπομπή πολύ. Είναι ένας αρχιτέκτονας που έχει 3 αραβωνιαστικές, οι οποίες είναι υπτάμενες σε διαφορετικές εταιρείες και κρατάει μπλοκάκι, ποτέ έρχεται κάθε μία. Έχει ένα φίλο ο οποίος έρχεται από το χωριό, που τον κάνω εγώ, ένα βλάχο φίλο ο οποίος έρχεται από το χωριό. Και μόλις έρχεται, γίνονται τα σύστριγκλα εκεί πέρα με τις 3 αραβωνιαστικές. Έχει έναν υπηρέτη που είναι γκέι και τον κάνει ο Σπύρος ο Πούλης, ο οποίος προσπαθεί να τα καλύψει και δεν καλύπτεται τίποτα γιατί σκάνε μύτη λόγω καταιγίδας. Και οι 3 που ακυρώνονται πτήσεις και σκάνε μέσα στο σπίτι και γίνεται χαμός. Ναι. Δηλαδή, πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Είναι τόσο γρήγορος ο ρυθμός που θα χρειαστεί να το ξαναδεί κάποιος. Θα έχει τόσο γέλιο που. Εντάξει, όταν αυτό, η καλύτερη διαφήμιση είναι μέσω Facebook και μέσω
ίντερνετ. Τα τρία κορίτσια λοιπόν είναι οι τρεις αρβωνιαστικές, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Σπαντίδας είναι ο. Και εσύ τι κάνεις, εσύ εγώ ο Βλάχος. Κάνω το από το. Μην ξεχνά. Δεν είπα ότι. Φοράς και άσπρη ζωνούλα, βλέπω εκεί. γύρω στο 62 είναι το έργο. Γύρω στο 62 αναφέρεται το έργο και έχει φτιάξει η Κατσαΐτη κάτι κουστούμια. Βλέπεις, είναι χαμός γίνεται. Πολύ ωραία. Πώς ήταν. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κι εγώ. Δεν ήξερα ότι θα τα πούμε έτσι. Ήθελα πολύ καιρό να είσαι στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν ήξερα ότι θα τα λέμε έτσι, ότι θα τα πούμε τόσο όμορφα, θα είχα έρθει άλλες 5 φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην παράσταση. Για πάμε να δούμε το δώρο τώρα και να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε λοιπόν 6 ζευγάρια γυαλιά. 6 ζευγάρια γυαλιά πολλής, τα οποία προσφέρει το κατάστημα οπτικών Ζήση. Για να τα βάλω να τα δείτε λίγο καλύτερα. Αχου! Πάρα πολύ ωραία είναι, βρε παιδιά. Τα θέλω όλα. Αυτό είναι η απόλυτη τάση στα γυαλιά. Γυαλιά καθρέφτες. Είναι unisex εντωμεταξύ. Αυτά τα γυαλιά που φοράω είναι και για άντρες και για γυναίκες. Γιατί λέω κυρίες μου, κυρίες μου, όλες τις γυναίκες σκέφτομαι. Αλλά είναι unisex. Αυτό το γυαλί το φοράει και ο σύζυγος. Δεν είναι γυναικείο, ορίστε. Αχ, για να δούμε τι άλλο. Αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ, βρε παιδιά. Έχω μια μανία εγώ σε αυτά εδώ πέρα που κάνουν έτσι κοκάλινα. Αυτά. Κοιτάξτε τι ωραία. Πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν τα γυαλιά και η κάθε μία νικήτρια είναι 3 νικήτριες, θα πάρει 2 ζευγάρια γυαλιά. Εκτός από τα 2 ζευγάρια γυαλιά, θα έχουμε και πετσέτες, αλλά όχι πετσέτες οτιότι, έτσι. Αυτές εδώ. Τις έχει κοπιάρει ο Λεγορά. Sun of a beach, τις πετσέτες. Αυτή. Λοιπόν, προσέξτε το. Θα πάρω μία ανοιχτή γιατί με ζορίζει τώρα να την ανοίξω αυτή. Θα πάρω μία λουλουδάτη γιατί δεν έχω δείξει. Ας πάρω αυτήν εδώ. Κοιτάξτε τώρα. Αυτές δεν είναι πετσέτες, είναι πετσετάρες. Είναι βαριά πετσέτα, καλή. Σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Απ' τη μια μεριά έχει λουλούδι, υφασμά. Απ' την άλλη είναι η πετσέτα. Και έχουμε διάφορα σχέδια και χρώματα. Θα τα πάρετε σε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα τσαντάκια, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε και για τη θάλασσα. Κοιτάξτε τώρα. Μέσα σε αυτή την τζαντούλα, κοιτάξτε τι ωραίες. Σε αυτή την τζαντούλα θα σας έρθει η πετσέτα σας. Πάρα πολύ ωραίες. 90-11-51-51-51. Και στη μία τα ξημερώματα σήμερα παίζει η Εθνική Ελλάδος, αγαπητοί φίλοι. Έχουν ξεχυθεί οι Έλληνες φίλαθλοι εκεί στην παραλία, στην Κόπα Καμπάνα, στηρίζουν. Και εμείς έχουμε τον κύριο Ζαρμακούπη μας εδώ, ο οποίος με τα αθλητικά δεν ασχολούμαστε, πρέπει να παίξει εθνική για να τον δούμε εδώ στο στούντιο. Να φορέσει τα μπλε γυαλιά. Λόγω της εθνικής θα φορέσει τα μπλε γυαλιά. Τα μπλε, αυτά εδώ λες. Όχι, τα άλλα μπροστά εκεί, τα πρώτα που φορέσαν. Ποια, αυτά με τους μπλε φακούς λόγω της εθνικής. Τα βλέπεις όλα μπλε τώρα. Ελπίζουμε να τα δούμε όλα μπλε και εμείς. Σήμερα τα βλέπω όλα μπλε. Κάπως έτσι πάντα στην θύματα. Όλα μπλε. Έτσι κάνουν και οι Έλληνες εκεί στη Βραζιλία. Που ναι. Αυτά τα συνθήματα λέμε. Κάναμε το ωραίο μπλε και τέτοια. Για να δούμε το βίντεο. Τι κάνουν εκεί οι Έλληνες. Οι Έλληνες φιλαθλοί. Είναι φιλάθλος και Έλληνας. Είναι φιλαθλοί. Γι' αυτό έκανα το σαντάμ. Και μετά θα μας πει περισσότερο. Μπορεί η εθνική μας να μην ξεκίνησε καλά στο Μουντιάλ και να ιτήθηκε από την Κολομβία με 3-0. Οι Έλληνες όμως δεν απογοητεύονται. Βραζιλιάνικος ήλιος, θάλασσα, καϊπυρίνια και οι Έλληνες έχουν κάνει άνω-κάτω την Κόπα Καμπάνα. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε όλοι μαζί, γι' αυτό θα πάμε και 3 ώρες πιο μπροστά στο γήπεδο. Θα είμαστε όλοι μαζί, θα φτιάξουμε την ελληνική κερκίδα και οι 1000 Έλληνες θα ακούγονται ως 50.000.
νίκη, τίποτα άλλο, μόνο νίκη! Κοιτάξτε, θα σου πω, ήρθα από την Αυστραλία και πρέπει να κερδίσουμε. Κάθε φορά που έρχομαι, κερδίζουμε. Είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Ο πολυνισμός και δύσκολα. Ο υπέροχος κόσμος της Ελλάδος, της Διασποράς, τα παιδιά της Διασποράς, που γεννήκαμε ένα κράμα όλοι, με την τροπέδα και με το τύμπανο, θα δώσουμε το σύνθημα της Ελλάδος, το σύνθημα για την νίκη. Όπα Καμπάνα, μια Οπα παραλία καμπάνα. 4 χιλιόμετρων. Δηλαδή, αυτό από μόνο δεν είναι θέμα, όπως καταλαβαίνεις. Για πες λοιπόν. Έχει, δεν έχει αρκετούς, δεν έχει πάρα πολλούς όσους τα προηγούμενα. Είναι περίπου 1000 άτομα. Είναι οι λιγότεροι Έλληνες που βρίσκονται σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά στο πλευρό της Εθνικής και υπάρχει λόγος, υπάρχει κρίση. Είναι μακρινό το ταξίδι, πολύ δαπανηρό. Δεν νομίζω ότι μπορούσαν να πάνε και περισσότεροι. Και έχουν πάει πάρα πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Αυστραλία όπως ακούσαμε. Δηλαδή περισσότεροι είναι από εκεί. Από την Ελλάδα είναι ζήτημα να έχουν πάει καμιά 300 αριά. Η ομογένεια δηλαδή. Ναι, η ομογένεια, και η ομογένεια στηρίζει πάντα την εθνική. Έτσι. Έλα, μωρέ. Δηλαδή στην Ευρώπη, εγώ έχω πάει με την εθνική σε όλα τα προηγούμενα, και στο Αγιούρο και στο Μουντιάλ. Όταν γίνεται στην Ευρώπη ιδίως η διοργάνωση, η ομογένεια είναι δίπλα της. Δηλαδή χιλιάδες κόσμο. Πολύ συγκινητικό είναι αυτό. Τη μαζεύει. Μόνο η τρομπέτα μας λείπει. Τα γυαλιά τα έχεις, είπες και τα συνθήματα. Οπότε δεν μου λες, έχουμε καμιά πιθανότητα απόψη. Ναι, πιθανότητες έχουμε. Δεν είμαστε δηλαδή του πεταματού που λέμε. Ναι. Δεν έχουν τελειώσει όλα. Απογοητευτήκαμε λίγο. Κάναμε μια. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαμε απογοητευτεί στο πρώτο παιχνίδι και μετά κερδίσαμε στο δεύτερο. Α, για πες. Ναι. Ναι, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαμε κάνει χειρότερη εμφάνιση. Α. Είχαμε χάσει από την Νότια Κορέα στο πρώτο παιχνίδι, κερδίσαμε την Ιγυρία στο δεύτερο. Και αποκλειστήκαμε γιατί παίξαμε στο τρίτο με την Αργεντινή του Μέση, που εντάξει, ήταν αδύνατο να κερδίσουμε. Αν κερδίσουμε απόψε, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, έχουμε και ένα τρίτο παιχνίδι, να προκριθούμε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, αυτό είναι αληθές, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, αλλά δεν είναι και η Ιαπωνία τόσο τρομερός αντίπαλος που να μας τρομάζει. Θεωρώ ότι έχουμε πιθανότητες, είναι δύσκολα τα πράγματα, έγινε και ένα επεισόδιο, θα τα έχεις διαβάσει. Παίξανε λίγο ξύλο εκεί. Πες μας δύο παίχτες, ο Μανιάτης με τον Τζαβέλα. Γιατί παίξανε ξύλο. Για πολύ κόσμο είναι κάτι το ιδιαίτερο και έχει πάρει και ιδιαίτερη έκταση στον τύπο. Έτσι, και δεν είναι καλό. Πάρε να δώσει ένα παιχνίδι. Γιατί παίξανε ξύλο. Τι έγινε. Στα νεύρα τους. Πάνω σε μια φάση κλώτησε ένας τον άλλον. Το πήρε πιο στραβά. Να σου πω όμως τι γίνεται. Είναι σημαντικό ότι είναι η παραμονή ενός κρίσιμου αγώνα και παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί 30 μέρες. Εδώ και 30 μέρες που είναι μαζί. Κάθε μέρα βλέπουν τα ίδια πρόσωπα. Κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο. Εγώ έχω ζήσει αποστολές ομάδων. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά αυτά συμβαίνουν στις ομάδες. Όταν είσαι 30 μέρες με ίδιους ανθρώπους όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μακριά από την οικογένειά σου, τα νεύρα τσιτώνονται. Έχεις και άγχος για το πώς θα πας. Sorry, εγώ δεν τους δικαιολογώ. Δεν παίζεις ξύλο, δεν δικαιολογούνται, γιατί είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Ναι, έτσι, δεν και δεν μπορείς να αντιδράσεις έτσι, αλλά τα νεύρα όμως. Τα νεύρα είναι τεντωμένα. Yeah. Έχω ζήσει κι άλλες αποστολές. Βγάλτε την μπάλα στο να τρέξει τώρα. Πες με το σπέκτη σου. Εντάξει. Πάντως, ο Σάντος είπε, έκανε δηλώσεις, είπε ότι δεν θα μας επηρεάσει. Θεώρησε λήξαν το θέμα. Κάποιοι λένε όμως ότι έπρεπε να έχουν φύγει ήδη για να δείξουμε ότι στην πειθαρχία δεν βάζουμε τίποτα μπροστά, να έχουμε γυρίσει ήδη στην Ελλάδα. Αυτά θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αν δεν πάμε καλά απόψε. Oh. Να σε βέβαιοι. Αύριο θα γίνει μακελό. Να σε βέβαιοι. Εάν κερδίσουμε, θα είναι φάρμακο να τα ξεχάσουμε όλα. Αύριο δεν θα το θυμάται κανείς. Αλλά άμα κερδίσουμε, θα καεί ο τόπος. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία μας. Έλα τώρα. Δεν είναι τόσο είμαστε μεγάλη. Τέτοιοι είμαστε. Όχι, όχι. Απογοητευόμαστε πάρα πολύ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα πάθουμε, συμφωνώ. Φέρνουμε την καταστροφή. Σε αυτό συμφωνώ. Και άμα κερδίσουμε. Σε αυτό συμφωνώ. Θα ξεχυθούμε στους δρόμους. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Λέω ότι λογικά όμως, έτσι, αντικειμενικά να το δούμε, δεν είναι καμιά τρομερή επιτυχία αν κερδίσουμε απόψε. Αυτό θα γίνει που λες. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπως και αν χάσουμε, θα λέμε κρεμάστε τους στο Σύνταγμα, τους ίδιους παίχτες που πριν από 6 μήνες που προκριθήκαν στο Μουντιάλ λέγαμε ήρωες, ψυχάρες κτλ. Τώρα τους λέμε, ξέρεις τι μου θυμίζει, την ταινία της Βλαχοπούλου. Θυμάσαι ήταν που ήταν ένας και μα δώσε τον πουλόβερ η Βλαχοπούλου και έλεγε ο άλλος λιοντάρι, γίγαντα. Και μετά που ήταν στο ρόλο του είχαν την μπάλα, κρέας. Έλεγε ο κύριος ο ηθοποιός. Ακριβώς αυτό. Έλληνα. Ακριβώς αυτό. Έτσι κάνουμε. Έτσι κάνουμε. Με την κερκίδα τώρα τουλάχιστον δεν φαντάζομαι να έχουμε αυτά τα της Κολομβίας που ήταν εκεί πέρα. Κοίταξε, αφιονισμένο όχι, ένα στάδιο. Και... Με τίποτα. Γιατί η Κολομβία είναι και κοντινή χώρα έτσι, στη Βραζιλία. Δηλαδή ήταν λογικό. Και οι Ιάπωνες όμως θέλω να σου πω ότι ταξιδεύουν αρκετά. Είναι πολύ, είναι πλούσια χώρα, την ακολουθούν την εθνική της ομάδα. Θα είναι περισσότεροι οι Ιάπωνες. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα όμως που είδαμε με την Κολομβία. Παίζουν σε μια πόλη που είναι δοκιμασμένη τις τελευταίες ημέρες, έχει κακοκαιρία και πριν από λίγο που μιλούσα εκεί με τους απεσταλμένους μας, μου λέγανε ότι έβρεχε καταρακτοδός.
Έτσι. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως, γιατί έχει τροπικό κλίμα και μπορεί σε μια ώρα να έχει ήλιο. Δηλαδή... Είναι γούρι, γούρι. Ναι. Πάντως είναι, το Νατάλ έχει πληγεί πάρα πολύ. Είχε, το είδαμε και στα δελτία ειδήσεων, καταστροφές, είχε πλημμύρες. Πολλοί κόσμος έχασε τα σπίτια του. Εντάξει, η Βραζιλία, εμάς μας τα λένε απεσταλμένοι, είναι η χώρα με τις δύο ζωές αυτή την εποχή. Τη χλειδί με τα γήπεδα που δεν ξέρω τι θα τα κάνουν μετά. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν εμείς με το 2004. Και την Βραζιλία της φτώχειας που το 90% είναι πάρα πολύ φτωχιά. Αγωνιστικά δεν νομίζω να θες να σου πω. Όχι. Τι ποιοι θα παίξουν και όλοι είμαι... μαζί είμαστε. Σε γυναίκες, τώρα γυναίκες έχουμε εδώ. Αγωνιστικά τώρα άστον να τα πει στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Θα το δείτε το μάτς. Θα το παλέψουμε στην Ελλάδα το πρωί. Θα το παλέψουμε αυτό το ρήμο. Ο άντρας μου και ο γιος μου με ένα φίλο του θα το δουν. Τώρα εγώ αυτό το μάτς θα δούμε. Θα το παλέψουμε. Λοιπόν, για να λέμε αλήθειες. Τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά θα τα πει στο δελτίο το βράδυ. Θα τα πει στη Μάρα. Εμείς θα μιλήσουμε όμως για έναν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος έχει μια πολύ ξεχωριστή σημασία. Διοργανώθηκε ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση της Ερμιονίδας και στην ομάδα Φίλη Βαζέχα. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος έγινε για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου Ελπίδα. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Κριστόφ Βαζέχα, και ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδας, στη συνέχεια επισκέφτηκαν την Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα και μίλησαν στα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά τα οποία πάσχουν και δίνουν τον αγώνα τους με μια ξεχωριστή δύναμη. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Στο μεταξύ το πρωί η πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, η κυρία Μαριάννα Βαρτινογιάννη, υποδέχτηκε στην Ογκολογική Μονάδα παιδιά του δεύτερου νηπιαγωγείου της Ερμιώνης, τα οποία ετοίμασαν μια παράσταση αφιερωμένη στα παιδιά της Ελπίδας. Την Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα επισκέφτηκαν τα παιδιά του δεύτερου νηπιαγωγείου Ερμιώνης. Με την παρουσία τους και την παράσταση που ετοίμασαν, με παιχνίδια περασμένων εποχών που μάθανε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, προσέφεραν στα παιδιά της Ελπίδας χαρά και πολλά χαμόγελα. Με συγκινεί η κίνησή σας να έρθετε στην Αθήνα για να επισκεφτείτε το χώρο αυτό, όπου επιτελείται ένας δύσκολος αγώνας κατά του παιδικού καρκίνου, ώστε να συμπαρασταθείτε στα άρρωστα παιδιά και στους δικούς τους, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα η κοινωνία της Ερμιώνης έχει αγκαλιάσει και στηρίξει το έργο της Ελπίδας. Η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, απένιμε στην προϊσταμένη του δεύτερου νηπιαγωγείου Ερμιώνης την τιμητική πλακέτα της Ελπίδας, ενώ μοίρασε δωράκια στα παιδιά του νηπιαγωγείου. Είναι ιδιαίτερη η τιμή, αλλά και η χαρά μας που είσαστε στην πατριώτισσά μας και όλη η Ερμιώνη ξέρει πόσο πολύ στηρίζεται την Ερμιώνη, τα σχολεία της Ερμιώνης, γι' αυτό και τα παιδιά σας αγαπάνε πάρα πολύ και είχαν μεγάλη επιθυμία να έρθουν εδώ, αλλά και πόσο πολύ στηρίζεται τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και είσαστε πάντα κοντά τους, ψυχή και σώμα. Στο μεταξύ, λίγες μέρες πριν πραγματοποιήθηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας αφιερωμένος στα παιδιά της Ελπίδας. Η Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας και η ομάδα Φίλη Βαζέχα ένωσαν τις δυνάμεις τους και μπήκαν στο γήπεδο για ιερόσκοπο. Έστειλαν μήνυμα ελπίδα στα παιδιά που παλεύουν να νικήσουν τον καρκίνο. Ο κόσμος του αθλητισμού έχει πολλά να δώσει στα παιδιά μας μέσα από την ψυχή του, τα ιδανικά του και την αγωνιστικότητά του και κυρίως να δώσει θάρρος και δύναμη μπροστά στον δικό τους δύσκολο αγώνα για τη ζωή. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μίλησε για τον σπουδαίο σκοπό του αγώνα. Πάντα τα παιδιά που έρχονται για τέτοια παιχνίδια έρχονται με τη μεγάλη χαρά και με την καρδιά μου θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι πραγματικά μεγάλα ονόματα και για τέτοιες προσπάθειες εμείς σαν ποδοσφαιριστές είμαστε πάντα κοντά. Εμείς με τη σειρά μας παραδίδουμε μια τιμητική πλακέτα στην αγαπημένη μας συμπατριώτησα την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο της. Αισθανόμαστε ότι η δικιά μας προσπάθεια και η δικιά μας προσφορά είναι ένας κόκκος άμμου μπροστά σε όλο αυτό το τεράστιο έργο. Στην ίδια εκδήλωση απονεμήθηκε το μετάλλιο του μεγάλου υποστηρικτή της Ελπίδας, τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό. Εύχομαι λοιπόν, όπως όλοι μας, ολόψυχα καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτό το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το έργο ζωής που προσφέρετε σε αυτά τα παιδιά,
όπως σας ευχαριστεί βεβαίως και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Ο Κριστόφ Βαζέχα και ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Ερμιονίδας κόλλησαν τα δικά τους αστέρια στον ουρανό των αστεριών στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα ως ανάμνηση της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο δυνατό, πιο σημαντικό, πιο μεγάλο μάθημα για ένα παιδί, γιατί είδα ότι πήγαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου εκεί, από το μάθημα της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αυτές λοιπόν είναι οι ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Όταν μικρά παιδάκια μαθαίνουν από αυτή την ηλικία να στηρίζουν άλλα παιδιά. Άλλα παιδιά που έχουν την ανάγκη τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζουμε θέμα, λέω, τον διαγωνισμό. Έχουμε και λέμε 6 ζευγάρια γυαλιά πολύς από το κατάστημα οπτικών Ζήση. Έχω βάλει άλλα τώρα. Αυτά δεν τα δοκίμασα. Γιατί δεν τα δοκίμαζα τόση ώρα αυτά. Αυτά τα τέλεια τόση ώρα, γιατί δεν τα δοκίμαζα. Τέλεια. 6 ζευγάρια γυαλιά, λοιπόν. 3 τηλεθεάτριες θα πάρουν από 2 ζευγάρια γυαλιά δώρο. 3 τηλεθεάτριες. Είναι όλα υπέροχα. Κοιτάξτε. Όπω. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά μου αρέσουν πραγματικά. Βλέπουμε. Αυτή ωραία μου. Λοιπόν, και από 2 πετσέτες την κάθε μια. 2 πετσέτες. Πολύ ωραίο πλάνο. Μπράβο σας, παιδιά. 2 πετσέτες για την παραλία. Πετσέτες Sun of the Beach. Καλή επιτυχία, 90-11-51-51-51 και βέβαια με αυτό το τηλεφώνημα διεκδικείτε τα 30.000 ευρώ μετρητά, έτσι. Διαφημίσεις. Για να δω ποιες είναι οι νικήτριες του διαγωνισμού. Ποιες θα πάρουν τα γυαλιά και τις πετσέτες. Ποιοι, για να δω. Α, τι έγινε. Δεν ακούω. Α, ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τις νικήτριες. Γράφεται η κάρτα. Έχουμε 3 νικήτριες, οι οποίες θα πάρουν αυτά εδώ πέρα τα ζευγάρια γυαλιά. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 ζευγάρια γυαλιά. Αυτά εδώ είναι τα γυαλιά τα πωλής από το κατάστημα Ζήσης και τις πετσέτες. Για να τα δούμε. Ιωάννα Μανουσάκη, Αθηνά Ντάσιου και Δέσποινα Μανδάνη. Να τα χαρείτε, πολύ ωραία δώρα, θα σας τα στείλουμε στο σπίτι. Πολλά φιλιά, καλό απόγευμα. She's leaving.